Εδώ είμαστε, καλησπέρα. Καλημέρα για όσους σηκώθηκαν τώρα. Δευτέρα 29 Ιουλίου του 2019. Τα ψέματα τελειώσανε, μετρημένες πλέον ημέρες για το πολύ σπουδαίο ραντεβού του Δικεφάλου στο κατάμεστο γήπεδο της Τούμπας, 3η 6 Αυγούστου στις 8. Μέρες πλέον έχουμε να μας χωρίζουν από το πολύ σπουδαίο ραντεβού του Δικεφάλου. Η ομάδα είναι διασκορπισμένη στα 4 σημεία του ορίζοντα. Άλλοι μείναν πίσω στην Ολλανδία, άλλοι πήγαν στο Βέλγιο, άλλοι πήγαν στην Πορτογαλία και άλλοι πήγαν στην Χαλκιδική, που από ό,τι μαθαίνω γίνεται ένας χαμός σε συγκεκριμένα, σε 2-3 σημεία κατά την επιστροφή των εκδρομέων στην πόλη μας. Γνωστό το πρόβλημα, φαντάζομαι όσοι προτιμάτε παραδοσιακά την Χαλκιδική ή έχετε κάποιο σπίτι, είστε συνδυσμένοι σε αυτό, άρα δεν υπάρχει κανένα απολύτως θέμα. Ηρεμία μόνο και ψυχραιμία, και όσοι πάτε, φαντάζομαι θα είστε αρκετοί, ξεκινάνε και οι άδειες του Αυγούστου σιγά σιγά, παρότι έχουμε Ιούλιο, και όσοι επιστρέφετε από τη Χαλκιδική, μας κάνει την τιμή και η αγάπη και έρχεται. Η αγάπη τι γίνεται? Καταρχάς, μείον 15. Κάτσε. Καλά, πάνω στο μείον 13. Κάτσε, δεν γίνεται. Μην το κλείσει, παρακαλώ. Ναι, καλά. Θα πεθάνω. Μπορείς να περάσεις έξω, θες αγάπη. Ναι, όχι, θα πεθάνω εγώ, παγώσα. Λοιπόν, 10 λεπτά θα το αφήσουμε κλειστό και θα το ξανανοίξουμε, αγάπη. Πέφτουν τα μικρόφωνα, περίμενε. Τι γίνεται τώρα εδώ, γιατί σημαίνει αυτό? Αγαναχτούν και τα μικρόφωνα που κλείνει το air condition. Με 58 βαθμούς έξω. 58 βαθμούς έξω δεν έχει. Μια χαρά είναι, normal και οι συνθήκες, καλοκαίρι είναι, συνηθίστε το. Ναι. Έλα, γιατί τώρα πέφτει το μικρόφωνο? Κάτσε έτσι, ωραία. Όλα καλά, εδώ είμαστε. Είπες ότι κληρώνουμε 3 εισιτήρια? Όχι, σε ένα άντε ρε Στέριο, 3. Ξεπούλη μας τα δίνουν. Βλέπω, για 2 περίμενα. 3 είναι η ενημέρωση, 3 δίνουμε. Λοιπόν, 3 εισιτήρια. Η διαδικασία γνωστή. Εντάξει, μπαίνουμε, είπαμε, σε αγωνιστικούς ρυθμούς. Ολλανδίες τελειώσανε, προετοιμασίες τελειώσανε, φιλικά τελειώσανε. Πάμε στα σοβαρά τώρα. FM κενό. Πάω ακόμα τεπώνυμο στο 54526, σωστά? Σωστά. Ωραία. 3 εισιτήρια για το παιχνίδι του ΠΑΟΚ με τον Άγιαξ. Ξεκινήστε, γιατί θα γίνει ένας χαμός. Την ερχόμενη Τρίτη στις 8 το απόγευμα. Πλάκα-πλάκα είναι μεγάλη ευκαιρία, γιατί πολύ δύσκολα θα έχετε έτσι όλη την ευκαιρία να προλάβετε εισιτήριο. Να βάλεις κινητήρι ώρα 5, να μπεις στο ίντερνετ, να μπεις στην διαδικτυακή ουρά. Οπότε εδώ πάω 24 στο Λίμπερο, 3 εισιτήρια στις 2 κλήρωση. Θα δώσουμε και αύριο και μεθαύριο. Πιστεύω αύριο, ναι, μεθαύριο δεν ξέρω. Δεν ξέρω. Δεν το παίρνω πάνω μου. Παιδιά, δεν ξέρω. Ωραία, 3 εισιτήρια σήμερα και από αύριο βλέπουμε. Έδωσε και ο Χρήσαθος εδώ, ρε, εσύ. Έγινε χαμός. FM και ενώ πάω ονοματεπώνυμο στο 54526. Και φυσικά και ό,τι θέλετε, σχολιάζετε τα πάντα όλα. Ναι, γράψτε μια καλημέρα αν θέλετε ή καλησπέρα. Κάντε και κάποια ερώτηση, κάποια παρατήρηση. Άμα γράψετε μεγάλο μήνυμα, θα το λάβουμε υπόψη και θα έχετε ένα μεγαλύτερο προβάδισμα. Όχι. Όχι. Δεν θα έχει προβάδισμα κανένα. Εντάξει, καλά. Μίλησε γιατί θα. Θα έχουμε κάνει κάτι βατό. Θα στείλουν κάτι μακρινάρια, γιατί τα βαργήματα να τα διαβάσω. Όχι, εντάξει, στείλτε ό,τι θέλετε. 3-3 στις 2. Τι έχουμε άλλο? Να έχουμε να πούμε για τα φιλικά. Τι ωραίο Σάββατο, να ξαναγίνει αυτό, παιδιά, και του χρόνου. Γιατί? Πάρα πολύ ωραίο. Μαραθώνιο. Κάτσε, εντάξει. Κάτσε. Τα απόλαυσε, ωραία. Εντάξει, ναι, Στέρια, άμα είναι έτσι. Δεν είχαμε προβλήματα στο ΠΑΟΚ TV, μόνο λίγο με τη Φορτούνα. Είχε, νομίζω στο δεύτερο ημίχρονο κάπου. Δεύτερο πρέπει να ήταν. Αλλά κατά τα άλλα, νομίζω εντάξει. Πάνω που ξεκίνησαν εκείνο το ωραίο, παιδιά, τι κάνετε εκεί στο ΠΑΟΚ TV και όλα αυτά. Να, έγινε ξανά. Όλα καλά. Ναι. Και οι δύο μεταδόσεις κανονικά μέσα από το ΠΑΟΚ TV. Δύσκολο Σάββατο, πέρασε όμως. Η ομάδα είναι εδώ από χθες. Το δύσκολο για ποιον, για σένα? Ναι, Στέργιο. Και για την ομάδα. Δεν ενδιαφέρει τον κόσμο. Για την ομάδα, δεν με ενδιαφέρει. Και για την ομάδα μια χαρά δύσκολο. Δεν ήταν πορεία, τρέξανε. Δεν παίξανε πολύ ψαδίο. Όχι, τρέξανε γενικά. Για να κάνουν όλη τη διαδικασία. Να τρέφουν. Στέργιο, εγώ. Τώρα τι θα γίνει. Δεν μπορώ να κάνω τίποτα. Πάρτε στο χέρι το μικρόφωνο. Σαν την Πάολα. Αν δεν συμβολεύει βάση, πάρε το χέρι. Λοιπόν, έχει ξεκινήσει και Σατανά, η διαδικασία και η διαδικασία και τα εισιτήρια των ανέργων.
Ναι, κάπου σίγουρα. Έχω διαβάσει δεξιά και αριστερά 2-3 προβληματάκια στην διαδικασία. Για το σύστημα, ας πούμε. Για το σύστημα, αλλά νομίζω ότι αυτή την ώρα που μιλάμε λειτουργεί κανονικά. Δεν το έχω τσεκάρει, να σου πω την αλήθεια. Ξεκίνησε η διαδικασία από τις 9 το πρωί σήμερα. Θα κρατήσει μέχρι αύριο το απόγευμα στις 7. Υπάρχει αναλυτικό post και στην ΠΑΕΠΑΟΚ και στο ΠΑΟΚ 24. Με όλες τις λεπτομέρειες. Εντάξει, μπείτε. 2-3 βήματα θέλει. Δεν είναι πολύ σύνδετη διαδικασία. Μπείτε αν θέλετε για πιο εύκολα ακόμα στην ΠΑΕΠΑΟΚ. Υπάρχουν και τα link, υπάρχουν και τα παραδείγματα. Τι πρέπει να δηλώσετε, πού. Εγώ θυμίζω ότι εννοείται η διαδικασία αφορά ανέργους. Άρα πρέπει να έχετε αποδεικτικό ότι είστε άνεργοι και αφορά φίλους του ΠΑΟΚ που δεν έχουν εισιτήριο διαρκείας. Γιατί βάσει του νέου αθλητικού νόμου, αυτό μας μάρανε, δηλαδή όλα τα άλλα τα έχουμε λύσει. Τέλος πάντων, βάσει του αθλητικού νόμου, απαγορεύεται στον οποιοδήποτε να έχει 2 εισιτήρια στο όνομά του. Οπότε μπαίνετε και σε αυτή τη διαδικασία πολύ εύκολα μέσα από το site του ΠΑΟΚ. Υπάρχει και στο ΠΑΟΚ 24 σχετικό κείμενο. 1000 εισιτήρια για τη θύρα 7. Δίνεται δικαιολογητικά και αύριο θα μάθουμε ποιοι θα είναι τυχεροί. Όχι, αύριο κλείνει η διαδικασία. Τις επόμενες ημέρες θα μάθουμε ποιοι θα είναι τυχεροί. Οι νικητές, οι τυχεροί θα ενημερωθούν με email και SMS. Αυτά που έχουν δηλώσει δηλαδή στην αίτηση που θα κάνουν. Από εκεί πέρα η ομάδα είναι εδώ από χθες. Σήμερα αύριο ρεπό. Δεν νομίζω να έχει πολύ στη Θεσσαλονίκη αγάπη. Χαλκιδική είδα. Και κάτι νησιά είδα. Τώρα πότε πρόλαβα να πήγαν σε νησί, τι να πω, δεν ξέρω. Δεν τους προλαβαίνεις αυτούς τους ανθρώπους. Εγώ πιστεύω. Μια Σαντορίνη είδα. Καλά. Τίμιο διμεράκι. Να πας μια Σαντορίνη. Προσφέρεται. Νομίζω πολλούς περίμεναν οι οικογένειές τους στην πόρτα με τις βαλίτσες. Καλά, ναι. Έβλεπα χθες διάφορα story από γυναίκες. Δεν νομίζω παικτών. Να κατέζαν και πολύ σπίτι δηλαδή. Ναι. Να φύγανε. Δύσκολα. Σήμερα. Καλά τώρα, ειδικά για αυτούς που έχουν οικογένειες, για όλους βασικά. Εντάξει, ήταν αρκετές ημέρες, οπότε είναι λογικό να δώσει έτσι ένα διήμερο ρεπό ο Αμπέλ Φερέιρα και από Τετάρτη ουσιαστικά ξεκινάει η προετοιμασία για τον Άγιαξ. Ουσιαστικά τρεις μέρες. Γιατί βάζει και 4 ώρα έφτασε χθες η ομάδα, το ραντεβού είναι για Τετάρτη το απόγευμα στη Νέα Μεσημβρή, άρα τρεις μέρες γεμάτες να πάρουν τα παιδιά μας μια ανάσα, να μην τα λυπάσει ότι κουράστηκαν. Με τα φιλικά στην Ολλανδία κτλ. Εντάξει, ρε, απαραίτητο είναι. Λογικό είναι. Και να γυρίσουν για λιγότερη από μια εβδομάδα προπονήσεων για να εμφανιστεί ο ΠΑΟΚ έτοιμος στο παιχνίδι με τον Άγιαξ. Ο οποίος Άγιαξ κατέκτησε και το Super Cup το Σάββατο. Απογοητευτική. Εύκολα, εύκολα. Απογοητευτική. Στα πόσα δευτερόλεπτα γκολ. 33-35. Με το καλημέρα ο Άγιαξ κατευθείαν εκεί. Το κατέκτησε. Καλή κατάσταση έδειξε να είναι. Ο Άγιαξ, ο οποίος έχει δώσει από ό,τι διάβασα τα περισσότερα εισιτήρια για το παιχνίδι με τον ΠΑΟΚ. Έχουν φύγει δηλαδή πάρα πολλά, αλλά δίνει πακέτο για τα ευρωπαϊκά. Από την άλλη, από τον ΠΑΟΚ περιμένουμε επίσημη ενημέρωση πότε θα ξεκινήσει η διάθεση. Νομίζω πάλι μόνο ενεργητικά βέβαια. Στα τέλη της εβδομάδας λογικά. Εγώ έχω την εντύπωση Πέμπτη Παρασκευή. Ναι, δεν νομίζω να χρειαστεί και πολύ. Ούτε μία μέρα βασικά δεν πιστεύω θα χρειαστεί. Κάποιες ώρες για να τελειώσουν ουσιαστικά τα εισιτήρια. Την επόμενη Τρίτη στις 8 στην Τούμπα το παιχνίδι. Δεν υπάρχει ακόμη ενημέρωση για τηλεοπτική μετάδοση, έτσι. Όχι. Γιατί ρωτάει και αρκετός κόσμος, αλλά λέω μήπως έχασα κάτι. Εγώ ανοιχτό το έχω στο μυαλό μου ότι δεν έχει κλείσει κάπου. Εγώ νομίζω θα το δούμε στο κανάλι του Προέδρου. Open. Το ανοιχτό κανάλι. Ναι. Έχω την αίσθηση. Ναι, πιθανό. Όπως πέρσι. Ναι. Πιθανό, ναι. Δεν μπορεί, ένας τέτοιος αγώνας να καλυφθεί από το PAOK TV. Θα υπάρξει η ενημέρωση σίγουρα τις επόμενες ημέρες. Υποδομή νομίζω να κάνει τέτοια παραγωγή το PAOK TV δική του. Και είναι μια ευκαιρία, αν μπορεί να το πει κάποιος έτσι, για το κανάλι του Προέδρου. Δεν είναι βέβαια και ό,τι καλύτερο να δίνει ο Ιβάν Σαββίδης τα χρήματα τη μία τσέπη στην άλλη. Α. Αλλά. Έχει δώσει και έχει δώσει χρήματα και έχει χάσει. Δάξε, οπότε άμα δεν υπάρχει κάτι δεν άλλο. Δεν σκεφτεί τώρα. Δευτερόλεπτο να φιλοξενηθεί το παιχνίδι στο Open. Φαντάζομαι και η Ρεβάνς ενδεχομένως. Θα δούμε μέχρι τη Ρεβάνς 13 Αυγούστου. Το σίγουρο είναι ότι εννοείται πως δεν θα μείνετε είτε μένετε στη Θεσσαλονίκη, στην Ελλάδα ή στον κόσμο χωρίς εικόνα από το
πολύ σπουδαίο ραντεβού του ΠΑΟΚ με τον Άγιαξ στις 6 Αυγούστου, την επόμενη Τρίτη. Πάντως, ο Άγιαξ έδειξε να είναι σε καλή κατάσταση γενικότερα, επειδή ήταν το μεγαλύτερο μέρος του αγώνα. Δεν έκανε και πάρα πολλές αλλαγές ο προπονητής του, εντάξει, και ο Νάνα χρησιμοποιήθηκε ενώ υπήρχε ρεπορτάζ ότι ενδεχομένως να έπαιζε ο Βαρέλα, τον οποίο πήρε την Μπενφίκα, ο τερματοφύλακας. Τελικά έπαιξε ο Νάνα, ο βασικός. Έπαιξε ο Φέλτμαν, έπαιξε ο Μπλίντ, ο Τάντιτς, ο Φαντεμπέκ, ο Πρόμες, που έκανε τον ντεμπούτο του επίσημο. Ο Ζήγη, που προέρχεται από τραυματισμό και τον είχαν αμφίβολο, μπήκε ως αλλαγή στο 59. Ο Ντόλμπερ κανονικά μπροστά. Ο Ντεστ γενικότερα, νομίζω, κατά το 80% έπαιξαν οι βασικοί του Άγιαξ. Το περιμέναμε, μιλούσαμε για επίσημο παιχνίδι. Πόσο μάλλον όταν αντίπαλος ήταν η Αϊτχόφεν, η οποία ξαναλέω απογοήτευσε, δεν ζόρισε τον Άγιαξ ιδιαίτερα, αν και έχασε 2-3 ευκαιρίες. Βρέθηκε άνθρωπος του ΠΑΟΚ στο Johan Cruyff Arena, κράτησε σημειώσεις της, έχει μεταφέρει ήδη στον Αμπέλ Φερέιρα. Και υπάρχει σήμερα στις 3 φιλικό του Άγιαξ με τη Σίβασπορ. Το τελευταίο φιλικό, και εκεί ο ΠΑΟΚ θα. Και από εκεί θα έχει εικόνα για να αξιολογήσει ο Αμπέλ Φερέιρα, ένας προπονητής που αρκετές φορές το έχει κάνει στην πράγκα να προσαρμόζεται ανάλογα τον αντίπαλο. Νομίζω θα προσαρμοστεί και απέναντι στον Άγιαξ. Και δεν μπορεί να κάνει κάτι διαφορετικό. Όταν παίζεις με ομάδες όπως ο Άγιαξ, δεν μπορείς να κάνεις το παιχνίδι σου χωρίς να σε ενδιαφέρει ο αντίπαλος. Πρέπει να προσαρμοστείς πάνω σε τακτικές του Άγιαξ, πάνω σε παίχτες ειδικά. Θα δούμε πώς θα κυλήσει αυτή η εβδομάδα. Το σημαντικότερο είναι να μην υπάρχει το παραμικρό πρόβλημα τραυματισμού και η ομάδα που η ενδεκάδα που έχει στο μυαλό του ο Φερέιρα και δεν την κρύβει, αυτή να δούμε την ερχόμενη Τρίτη. Τώρα αν μέσα στη εβδομάδα δει κάτι άλλο ο Αμπέλ Φερέιρα, okay, μπορεί να αλλάξει την ενδεκάδα, αλλά καλό θα είναι να είναι στην ευχέρειά του και να μην κάνει κάτι επειδή προέκυψε κάποιο πρόβλημα τραυματισμού. Υπήρχαν κάποια μικροπροβλήματα από τα δύο φιλικά του Σαββάτου, δηλαδή αρχικά ο Μίσιτς που έχει ένα διάστρεμα, σήμερα αύριο νομίζω θα μάθουμε και πόσο σοβαρό είναι, αλλά δεν φαίνεται σε πρώτη φάση να είναι κάτι σημαντικό. Ο Πέλκας κάποιες μικροενοχλήσεις, ο Ζαμπά το ίδιο, και αυτοί δεν φαίνεται να έχουν κάτι σοβαρό και οι δύο έλεγαν το Σάββατο το βράδυ ότι είναι σε καλή κατάσταση και από τον ΠΑΟΚ βγαίνει ότι δεν υπάρχει κάτι. Οπότε ναι, συμφωνώ και εγώ ότι μέσα στην εβδομάδα πραγματικά είναι πολύ σημαντικό να είναι όλα καλά, να κυλήσουν όλα καλά σε όλες τις προπονήσεις. Λογικά θα υπάρχουν και διπλές και μονές στο πρόγραμμα και μακάρι να είναι όλοι διαθέσιμοι κανονικά για την επόμενη Τρίτη. Πάντως υπάρχει θέμα χθες στο ΠΑΟΚ 24. Με το πώς μοίρασε ο Φερέιρα τον χρόνο συμμετοχής στους ποδοσφαιριστές. Ενδεικτικό νομίζω το ποιοι παίκτες έχουν προβάδισμα και για την ενδεκάδα και γενικότερα ποιοι θα είναι κοντά στην ενδεκάδα. Πρώτος και καλύτερος ο Μάτος με 449 λεπτά συμμετοχής. Ακολούθησαν Βαρέλα, Κρέσπο, Ακπομ με 445, 432 και 427 αντίστοιχα, ουσιαστικά μαζί οι πρώτοι τέσσερις. Ο Μπίσεσβαρ με 395 λεπτά, 8 λιγότερα κατέγραψε ο Ζαμπά, 2 λιγότερα του Ζαμπά, 385 κατέγραψε ο Γιαννούλης. Ο Μίσιτς πήρε πολλά λεπτά, νομίζω θα έπαιρνε λιγότερα αγάπη αν δεν τραυματίζονταν ο Νοέλ Καντουρί, αλλά γενικότερα ειδικά στο ξεκίνημα και πριν έρθει ο Εσίτη δεν είχε και πολλές επιλογές ο Αμπέλ Φερέιρα. Ο Πέλκας πήρε 371 λεπτά. Ροντρίγκο Κιλιμιός από 3.48, ο Έλκα Ντουρί 3.41, Πασχαλάκης και Ντόγκλας 330. Από εκεί πέρα ακολουθούν οι άλλοι. Ο Γαϊτανίδης πήρε πολλά, 312 λεπτά, είναι περίπου στη μέση της λίστας. Ο Στόχ 253 λεπτά συμμετοχής. Ακολουθούν Κάτσι Μιχάη, Μελίσα Ζίφκοβιτς, Σβιντέρσκι, Ερίκε με 178. Ο Λάμπρου με 113, ο Μιχαηλίδης πήρε 120 στο δεύτερο στάδιο και 90 λεπτό πήρε ο Εσίτη. Λιγότερα από 90 λεπτά κατέγραψαν Δελιγιαννίδη, Τσιγάρας και ο Μαρκόφσκι, ο οποίος ανέβηκε, το είχαμε πει πριν την προετοιμασία, απλά για να συμπληρώσει λίγο την επιθετική γραμμή. Έπαιξε ένα ημίχρονο ο νεαρός Ουκρανός, αποχώρησε.
Νομίζω δεν έχει βρει ακόμα ομάδα, αλλά κάποια ομάδα στη Super League 2 ενδεχομένως να μπορέσει ο ΠΑΟΚ να τον στείλει εκεί. Αυτή είναι μια εκκρεμότητα, μικρή βέβαια. Μια εκκρεμότητα λίγο μεγαλύτερη είναι του Μελιόπουλου, το τι ακριβώς θα γίνει, σε ποια ομάδα θα αγωνιστεί της Ελλάδας στο εξωτερικό. Έχουμε μια εκκρεμότητα άλλη. Όχι. Μικρή. Όχι. Και οι δύο μεγάλες, ο Μουλέν και ο Άρντα, που τα συμβόλαιά τους κοστίζουν στον ΠΑΟΚ μαζί με την εφορία γύρω στο 1,5 εκατομμύριο ευρώ. Είναι ένα ποσό σεβαστό. Πάρ' σου χέρια από το μικρόφωνο. Με έχει κουράσει και εμένα. Αλήθεια στο λέω. Σόπα. Καλά, πριν με το γύρω έτσι. Λοιπόν, συνεχίζετε και στέλνετε μηνύματα για τα 3 εισιτήρια που δίνουμε σήμερα για το παιχνίδι με τον, του ΠΑΟΚ με τον Άγιαξ. FM και ενώ ΠΑΟΚ ονοματεπώνυμο στο 545-26. Θα κάνουμε την κλήρωση εδώ με την αγάπη. Στις 2. 5 λεπτά και πριν τις 2 και κοντά στις 2. Λοιπόν, θα έχουμε μαζί μας και τον Σταύρο. Πιστεύεις? Στη συνέχεια πιστεύω, ναι, πάντα σε πιστεύω. Σε κάποια φάση? Πάντα πιστεύω. Γιατί πάλι πήρε, λέει, όλες τις υπηρεσίες μία-μία. Ναι. Οπότε δεν ξέρω. Ελπίζω ότι τον έχουμε σε κάποια εγώ φάση. Εγώ ελπίζω να μην τον έχουν εκνευρίσει. Πω, πονέρεση. Αυτό ελπίζω. Να σου πω την αλήθεια, ελπίζω και να μην κάνει πράξη αυτό που είπε για ένα συγκεκριμένο υπάλληλο συγκεκριμένη εταιρεία. Να τον έχουμε ήρεμο μαζί μας. Τον υπάλληλο φοβάμαι. Να μας πει 2-3-5 πράγματα ως έναν απολογισμό της προετοιμασίας. Θα τον έχουμε. Επαγγελματίας είναι εδώ, θα είναι. Λοιπόν. Θα κάνουμε λίγο ένα ταμείο. Και, τα πάντα. Και μπλοκ του Σταύρου στο ΠΑΟΚ 24. Υπάρχει και του Δημήτρη Τζορμπατζόγλου. Οι δύο από του τρει απεσταλμένου του ΠΑΟΚ 24 στην Ολλανδία, νομίζω. Έχουν ξεχωριστό ενδιαφέρον και τα δύο μπλοκ. Με το δικό του τρόπο ο καθένας καταγράφει το πώς κύλησε η προετοιμασία και το πώς περιμένουν να κυλήσουν και τα δύο μάτια με τον Άγιαξ και γενικότερα η φετινή χρονιά. Έχω την αίσθηση, αγάπη, ότι η εικόνα του ΠΑΟΚ με τη Φορτούνα ανησύχησε πολλούς εδώ στην Ελλάδα. Στο πρώτο κομμάτι. Γιατί νομίζω ότι από την επανάληψη ήταν άλλη εικόνα. Σε μεγάλο βαθμό. Στο πρώτο κομμάτι όμως ναι. Προσωπικά επιβεβαιώθηκα. Όχι ότι περίμενε το φιλικό αυτό, αλλά γενικότερα είχα τη σιγουριά πριν ξεκινήσει η προετοιμασία ότι ο ΠΑΟΚ διαθέτει πολύ καλύτερη ομάδα και ρόστερ από Ολυμπιακό και ΑΕΚ. Δεν το διαπραγματεύομαι. Το θέμα είναι πώς θα έφερε έτσι η τύχη ή η ατυχία να πέσει ο ΠΑΟΚ πάνω στον Άγιαξ και να μπει με ένα τόσο σημαντικό και δύσκολο διασταύρωμα στο ξεκίνημα της χρονιάς. Εγώ δεν έχω καμιά αμφιβολία ότι ο ΠΑΟΚ είναι καλύτερος και από Ολυμπιακό και από ΑΕΚ, αλλά από τις υπόλοιπες ομάδες εννοείται. Έδωσε ο ΠΑΟΚ και την ευκαιρία στους Έλληνες που ζουν στο Σιτάρτ, αγάπη, να κυκλοφορούν με το κεφάλι ψηλά. Mm-hmm. Γιατί φαντάζομαι δέχτηκαν ένα bullying από τους Ολλανδούς μετά τη νίκη της Φορτούνα με 5-1 επί του Άρη. Ο ΠΑΟΚ τους έδωσε και πάλι το δικαίωμα να χαμογελάνε, αν και δεν πιστεύω να μένουν και πολλοί Έλληνες στο Σιτάρτ, να σου πω την αλήθεια. Γενικά, αν μας ακούει κάποιος από το sit-up, σας στείλει ένα μήνυμα. Γενικά, με πιάσεις πάντως πρόσωπα, είναι πολλοί αυτοί που το Σάββατο έδειξαν σε πολύ καλή κατάσταση. Δηλαδή, εντάξει, σίγουρα Ακπομ, ο οποίος ήταν αποτελεσματικός, του βγήκαν πολλά, ο Ζαμπά ήταν πολύ καλά, ο Πέλκας ήταν πολύ καλός, ο Καντουρί ήταν φοβερός, ο Εσίτη πολύ καλό ξεκίνημα. Αν τους πιάσεις δηλαδή έναν, δύσκολα θα βρεις κάποιον που δεν μπόρεσε να σταθεί καλά στο φιλικό. Πολύ καλή εικόνα από τον ΠΑΟΚ, μια έτσι τελευταία εικόνα. Και στο πρωτοφιλικό με την Αλταβόν. Και εκεί βγήκαν νομίζω χρήσιμα συμπεράσματα. Εντάξει, επειδή έβλεπα διάφορα σχόλια, είναι μια δεκάδα που ουσιαστικά αυτοί οι 11 παίκτες μαζί δεν είχαν ξαναπαίξει. Προφανώς και θα υπήρχαν διάφορα θέματα. Προφανώς το ήξερε και ο Αμπέλ Φερέιρα. Απλά νομίζω ότι περισσότερο ατομικά ήθελε να βγάλει κάποια τελευταία συμπεράσματα, ενδεχομένως ή να δώσει τέλος πάντων περισσότερο χρόνο σε όλους αυτούς τους παίκτες. Και πάλι βγήκαν συμπεράσματα. Αλλά εντάξει, προφανώς σαν σύνολο, ούτε νομίζω ότι αυτό το σύνολο θα παίξει πολλές φορές φέτος, 11 στα 11, έτσι όπως είναι, ούτε γενικότερα όλοι οι παίκτες θα συνεχίσουν. Εγώ ξέρω, αγάπη, ότι από τη στιγμή από το φιλικό με την Universitatea Cluj στη Ρουμανία, ανάμεσα στα δύο στάδια ή στο τέλος του πρώτου, ήταν το πρώτο φιλικό που ο Φερέιρα δοκίμασε την ενδεκάδα που σκέφτεται να χρησιμοποιήσει στο μάτς με τον Άγιαξ. Από εκείνο το μάτς και μετά ο ΠΑΟΚ έχει μία νίκη 5-0, μία νίκη 4-0, μία νίκη 3-1 και μία νίκη 5-1.
17 γκολ. Ενεργητικό, 2 παθητικό. Και με πολύ καλό ποδόσφαιρο και με πολύ καλές συνεργασίες, με πολύ καλή αλληλοκάλυψη, με πολύ καλή ανάπτυξη. Και μπαίνει μέσα στην εξίσωση και ο Εσίτη, που πραγματικά το πρώτο δείγμα ήταν εντυπωσιακό. Νομίζω έδειξε στο 100% γιατί τον επέλεξε ο ΠΑΟΚ. Δεν ενθουσιάζομαι ποτέ από τα φιλικά. Το έκανα όταν ήμουν σε πολύ μικρή ηλικία. Αυτό το λέω γιατί ορισμένοι ενθουσιάστηκαν με τον Ντόγκλας, με εκείνο τον γκολ που έβαλε στο φιλικό με την Ουνιβερσατέα. Σαφώς και ήταν θετικό ο Βραζιλιάνος σε σχέση με το πώς ξεκίνησε, αλλά έχει ακόμα πάρα πολύ δρόμο. Εντάξει, νομίζω ότι ο Εσίτη δεν έχει καμία σχέση με τον Ντόγκλας από πλευράς ετοιμότητας. Είναι ένας ποδοσφαιριστής που παίζει στην Ευρώπη, προέρχεται από προετοιμασία, ξέρει την ευρωπαϊκή νοοτροπία. Όπως λέει και ο ίδιος, σε κάθε ευκαιρία ο Θεός τον έχει ευλογήσει με τόσο μεγάλη δύναμη και γενικά ένα κορμί απίστευτο για ποδόσφαιρο, όταν ούτε τόσο βαρύς είναι όσο θα περίμενε ο καθένας. Μια χαρά είναι. Και τρέχει και μαρκάρει και προσπαθεί ακόμα και να αλλάξει παιχνίδι, βλέποντας ορισμένα βίντεο πριν έρθει στον ΠΑΟΚ. Συνήθως έχει ένα ποσοστό επιτυχίας 50% όταν επιχειρεί μια μακρινή παλιά. Δηλαδή έχει παλιές που όντως φτάνουν στα πόδια του συμπαίχτη. Και έχω δει και μακρινές μπαλιές που η μπάλα φεύγει 4-5 μέτρα μακριά από το συμπαίχτη που σημαδεύει. Αλλά γενικότερα η δύναμή του είναι εντυπωσιακή. Το πώς έμπαινε στις φάσεις, το πώς έμεινε όρθιος. Έπεσε μία φορά, αν δεν κάνω λάθος, στο έδαφος. Ναι. Και αυτό με δυσκολία. Ναι. Γενικότερα δεν πέφτει κάτω. Είναι ένας ποδοσφαιριστής που, ξαναλέω, μπορεί να δώσει πάρα πολλά στην μεσαία γραμμή του δικεφάλου. Μια χαρά ήταν στο 90 λεπτό. Αν όλα εξελιχθούν ομαλά, που θα εξελιχθούν ελπίζω, θα δούμε τον Εσίτη μαζί με τον Έλ Καντουρί να είναι οι δύο κεντρικοί χαφ του ΠΑΟΚ την επόμενη Τρίτη. Θα πάμε σε πρώτο διάλειμμα, αφού σας θυμίσω ότι συνεχίζετε να στέλνετε μηνύματα μέχρι τις 2 παρα 5 για τα 3 εισιτήρια του ΠΑΟΚ με τον Άγιαξ την ερχόμενη Τρίτη. FM και ενώ ΠΑΟΚ, ονοματεπώνυμο στο 5 45 26. Έστειλε ένας φίλος, σε άκουσε αγάπη. Καλή αθλητική χρονιά να έχουμε, με υγεία και καθαρό μυαλό. Και ευχές μου προσωπικά για τον καθένα σας, φίλοι μου. Άντε, μπράβο. Φίλε, καλά τα πας. Καλημέρα στο φίλο. Μέχρι στιγμής έχει το ρεκόρ του πιο μεγάλου μηνύματος. Εντάξει, πέρα από την πλάκα, οι πιθανότητες, παιδιά, είναι ίδιες για όλους. Είτε γράψετε μόνο το ονοματεπώνυμό σας, είτε γράψετε 8.000 λέξεις. Εντάξει. Λοιπόν, θα πάμε στο διάλειμμα. Μαζί μας την πρώτη ώρα είναι το Ritz Casino. Στις 22 Αυγούστου περνάνε οι μέρες, αγάπη. Χαμπάρι θα πάρουμε ποτέ, θα έρθουν. Ο Ηλίας Βρετός και η Κατερίνα Λιόλιου θα είναι στο Alfredo's Garden για ένα πολύ όμορφο και δυνατό καλοκαιρινό πάρτι. Εισιτήρια στα ταμεία του καζίνου όλο το 24ωρο, ticketservice.gr, στα καταστήματα public και τηλεφωνικά στο 210-7-234-567. Εννοείται, φαντάζομαι το έχετε μάθει, ότι δεν είναι υποχρεωτική η παρουσία σας στο Ρίζες Καζίνο, είναι προαιρετική. Αν θέλετε πριν ή μετά το πάρτι του Ηλία Βερτού να δοκιμάσετε λίγο η πολύ την τύχη σας, πρέπει απλά να έχετε συμπληρώσει το 21ο έτος της ζωής σας. Μαζί μας είναι και η Αναδομό, η οποία βρίσκεται στο Φίνικα Εθνικής Αντιστάσεως 171 στον πρώτο όροφο. Υπάρχουν πολλά πακέτα για ανακαινήσεις σπιτιών και επαγγελματικών χώρων. Οι πιο αξιόπιστοι συνεργάτες της αγοράς είναι στην Αναδομό και θα σας τα κάνουν όλα όπως πρέπει και όπως θέλετε, με συνέπεια στο χρονοδιάγραμμα. Και η Στίχη, μονομέας χορηγός του ΠΑΟΚ, είναι παρέα μαζί μας με επιλογές από ποδόσφαιρο, μπάσκετ, βόλεϊ, τένις, φόρμουλα και ό,τι άλλο θέλετε. Πολύ καλές οι αποδόσεις, πολλές οι επιλογές. Μπαίνετε από κινητό, τάμπλετ ή υπολογιστή, παίζετε και κερδίζετε. Πάμε στο διάλειμμα και επιστρέφουμε με Σταύρο Κόλκα που ενημέρωσε ότι είναι διαθέσιμο στέργιο. Φοβερό. Λοιπόν, εδώ είμαστε, επιστρέψαμε. Μία παρά 20, πάω 24 στο Λίμπερο 107,4. Θυμίζω, έχετε ακόμα μία ώρα και ένα τέταρτο για να πάρετε μέρος στην κλήρωση για τα 3 εισιτήρια του πολύ σπουδαίου αγώνα της επόμενης Τρίτης στην Τούμπα, 6 Αυγούστου στις 8 η ώρα το βράδυ. ΠΑΟΚ Άγιαξ, FM και ενώ ΠΑΟΚ, το ονοματεπώνυμό σας και το στέλνετε στο 5 45 26. Θα κάνουμε την κλήρωση 2-3 λεπτάκια πριν αποχωρήσουμε, δηλαδή κοντά στις 2. Λοιπόν, θα έχουμε σε δευτερόλεπτα μαζί μας τον Σταύρο. Να δούμε πώς περνάει τις πρώτες του ώρες στη χώρα μας. Η αγάπη συνεχίζει και παλεύει με το μικρόφωνο. Έτσι θα πάει σήμερα η μέρα. Σου είπα ποια είναι η λύση, αγάπη, δεν με ακούς. Το πάω στο χέρι. Δεν πειράζει, είναι στο χέρι.
Όχι, εντάξει, νομίζω τώρα βρήκα τη λύση. Ωραία. Βρέθηκε κάπως. Θα έχουμε λογικά το Σταυροκόλικα μαζί μας. Τώρα το περιμένουμε. Καλά, περίμενε να το σηκώσει, να βγει. Θεωρούμε ότι θα τον έχουμε. Να πούμε λίγο τα τελευταία της προετοιμασίας. Έτσι ένα ταμείο μικρό από τον Σταύρο και ό,τι άλλο υπάρχει γύρω-γύρω και σήμερα και γενικότερα για τον ΠΑΟΚ. Είπαμε, η ομάδα έχει γυρίσει από εχθές. 2 μέρες τώρα ξεκούρασε και Τετάρτη κανονικά φουλάρουν όλοι για το μεγάλο παιχνίδι με τον Άγιαξ την Τρίτη αρχικά και μετά για τον επαναληπτικό εκεί στις 13 του μήνα στις 8.30 το βράδυ. Εντυπωσιακές πάντως οι δηλώσεις του Φερέιρα. Θα τις ακούσουμε μετά, στο επόμενο μισάωρο. Να ακούσουμε λίγο όσα είπε χθες ο Φερέιρα. Έχουν και αυτά το ενδιαφέρον τους. Θα ακούσουμε λίγο όλο το κομμάτι. Τον έχουμε καλέσει τον Σταύρο. Είναι αγώνιση. Τον περιμένουμε. Γιατί αγώνεται έτσι, γιατί. Γιατί είπε καλέστε με ρε παιδιά. Μπορεί να έχει και άλλη δουλειά μετά. Να τους. Τον έχουμε, έλα. Πάμε. Καλησπέρα. Τι γίνεται, παιδιά. Τι γίνεται, Σταύρο, στον δρόμο είσαι. Στον δρόμο είμαι, εφορίες. Έγινε η πρώτη δουλειά. Δεν σε ακούω πολύ ήταν καλά. Ήταν τυχερός γιατί ήταν ο υπάλληλος που έκανε την κέντα, ήταν σε διάδεια και ήταν άλλος. Α, ωραία. Εντάξει. Ναι, τυχερός άνθρωπος. Ναι. Αυτός να είναι όντως. Να ανάψει ένα κεράκι γιατί... Δύσκολα ήταν. Μέσα. Ναι. Βγάλαμε άκρη όμως. Μαζέτηκαν οι δουλειές Σταύρο. Δεν βγάλαμε καμία άκρη ακόμα. Α, ωραία. Α, θα βγάλουμε πιστεύω. Ναι. Ας μην νομίζω ότι η απειλή ήταν ξεκάθαρη. Ναι, και εγώ το πιστεύω. Πώς περνάς τις πρώτες ώρες στη χώρα μας, στην πόλη μας. Πώς περνάς τις πρώτες ώρες στην πόλη μας. Δεν έχω προλάβει τα ίδια να κάνω τίποτα, μόνο δουλειές κάνω. Συνεργεία στο σπίτι. Η γυναίκα που έχει πέσει μεγαλύτερη κοιλιά από μένα. Με τα θεματάκια μας. Αν χρειαστείς κάποιο βοηθό για να μοιράσεις τις δουλειές, εμείς είμαι από το απόγευμα ελεύθερος, δεν έχω κάτι να κάνω, να ξέρεις. Δεν κουλαστρέλα γιατί όλος σε θέλω. Δηλαδή μπορείς να με στείλεις εδώ, εκεί, να διεκπαιρεώσω κάποιες από τις δουλειές σου. Ωραία. Εντάξει. Οκ. Okay. Ωραία. Τι αίσθηση σου άφησε Σταύρο οι 22-23 μέρες γενικότερα του ΠΑΟΚ στο εξωτερικό. Ολλανδία, Βέλγιο, Ρουμανία, Ισλανδία κτλ. Κοίτα. Το πώς με είναι θετικό. Ναι. Θετικό γιατί. Γιατί έστω και με ομάδες ένα επίπεδο κάτω από το ΠΑΟΚ και κάνα ψέματα, ακόμα και άντε δηλαδή δεν έπαιξε με βασική ομάδα απέναντι μας, για να είμαστε ρεαλιστές. Ο ΠΑΟΚ με ομάδες που ήταν ένα επίπεδο κάτω, αλλά κανονικές ομάδες, εντάξει, ανταπεξήλθε όχι απλά άνετα στο πλάνο Φερέιρα, εμφατικά. Δηλαδή τα 4 γκολ απέναντι στις Βόλες είναι λίγα. Ναι. Μόνο 5 έβαζε. Άρα καταλαβαίνουμε όλοι ότι για το βασικό σχήμα μιλάμε, ενώ και το αναπληρωματικό απέναντι στην Αρταγόν δεν ήταν κακό. Ναι. Αυτή είναι η αλήθεια. Άρα λοιπόν βλέπουμε μια ομάδα που έχει αφομοιώσει αυτά που θέλει ο προπονητής. Απλά περιμένουμε να τσεκάρουμε που θα μέχρι ποιο επίπεδο θα έχει αφομοιώσει όσον αφορά στον αντίπαλο. Δηλαδή μπορεί να το κάνει αυτό το πράγμα και εναντίον του Άγιαξ και να βάλει 4 γκολ. Αλλά να ανταποκριθεί έτσι. Είναι το ερωτηματικό που θα απαντηθεί στις 6 του μηνός. Ναι. Εντάξει. Τώρα από εκεί και πέρα. Νομίζω ότι του ΕΣΥΤΗ η προσαρμογή, μάλλον του ΕΣΥΤΗ η μεταγραφή ήταν το τελευταίο κομμάτι του πάζλ σε πρώτη φάση. Εντάξει, έτσι θα πάει η ομάδα. Υπάρχει ένας ξεκάθαρος κορμός. Υπάρχει μια ξεκάθαρη δεκάδα θα πω εγώ. Αν κάτι δεν προκύψει. Mm-hmm. Να δούμε πως ήταν ο Πέλκας. Νομίζω έχει μια απλή διάταση, δεν είναι κάτι δηλαδή. Μετά το ρεπό θα μπει κανονικά. Πώς γίνεται να παίρνουν τηλέφωνα πάντα. Είναι λίγο. Δεύτερες γραμμές συμβαίνουν αυτά. Δεν έχουν μάθει ότι έχεις εκπομπή Σταύρο. Εδώ και 50 χρόνια. Ηλία. Α, Ηλία, εντάξει, ξέρω ότι δεν είσαι εγώ. Ναι. Τέλος πάντων, αυτό που ξέρουμε, έχουμε πλήρη εικόνα της κατάστασης πλέον και περιμένουμε να δούμε πώς θα αποκριθεί η ομάδα απέναντι στον Άγιαξ.
Δεν υπάρχουν ερωτηματικά, ξέρουμε ποιοι είναι οι καλύτεροι. Γενικά όλοι είναι σε μια καλή κατάσταση. Αν εξαιρέσει τον πίσω μα, γιατί νομίζω ότι ο πίσω μα έχει πολύ περισσότερες δυνατότητες από αυτούς που έχει δείξει στην προετοιμασία και το ξέρουμε αυτό. Δηλαδή πρέπει να συγχρονιστεί και αυτός, γιατί τι έχει γίνει τώρα. Ο πίσω μα που παίζει το δικό του τέμπο έχει βρει μπροστά του Ζαμπά, Πέλκα και Άχπομ που παίζουν πάρα πολύ γρήγορα και θα πρέπει να προσαρμοστεί ο ίδιος, γιατί είναι ένας στους τέσσερις. Ναι. Αν δεις δηλαδή και αρκετές φάσεις μέσα στο παιχνίδι, λειτουργεί ένα κλικ κάτω από αυτό που πρέπει. Γιατί έχει μάθει να κρατάει την μπάλα, έχει μάθει να συγχρονίζεται η ομάδα στα δικά του θέλω. Και όχι αυτό που συμβαίνει τώρα. Mm-hmm. Και κακά τα ψέματα, πρόσωπο της προετοιμασίας είναι ο Μάρελ Καντουρί, για μένα, ο οποίος γυρνώντας τη φυσική του θέση, έχει φτάσει σε ένα επίπεδο την ομάδα, ένα επίπεδο ανάπτυξης πολύ ποιοτικό την ομάδα. Μιλάμε για ένα παιδί το οποίο έχει 3-4 κάθετες σε κάθε παιχνίδι υψηλού επίπεδου, υψηλής ποιότητας, που αλλάζουν και την γενικότερη ποιότητα της ανάπτυξης του ΠΑΟΚ. Είναι ένα παιδί το οποίο ξέρει να κρατάει την μπάλα, είναι ένα παιδί το οποίο σε επίπεδο ελληνικού πρωταθλήματος δεν υπάρχει άλλο χτάρι τέτοιο. Έτσι λέω εγώ. Και δεν θεωρώ τυχαία την τοποθέτηση του Αμπέλ Φερέιρα για αυτόν. Ναι. Όπως βέβαια δεν θεωρώ τυχαίο το γεγονός ότι ψάχνει ο Καντουρί να φύγει, γιατί ήξερε ότι αν δεν παίζει στην φυσική του θέση, χάνει σε δυναμική ποδοσφαιρική. Το ανέχτηκε αυτό 2 χρόνια για να σεβαστεί την ομάδα που τον πληρώνει και τον προπονητή, αλλά από εκεί και πέρα και αυτός έπρεπε να παίξει και στο φυσικό του χώρο. Ο φυσικός του χώρος για πρώτη φορά τον είδαμε σε αυτήν την προετοιμασία για αρκετή ώρα και νομίζω ότι καταλάβαμε όλοι γιατί ο Καντουρί ήθελε να φύγει από την ομάδα όταν έπεσε σαν πλάγιος. Την υγειά του να έχει, επαναλαμβάνω, γιατί είναι ένα παιδί το οποίο έχει βγάλει πολλούς τραυματισμούς. Αν ο Καντουρί λοιπόν έχει την υγειά του, δεν μιλάμε για μια απλή μεταγραφή για τον ΠΑΟΚ. Μιλάμε για έναν παίκτη ο οποίος για μένα είναι σε χαρακτηριστικά ανώτερο επίπεδο από τους άλλους χαφ του ΠΑΟΚ. Ακόμα και από τον Μαουρίτσιο. Ο Μαουρίτσιο είναι ένας άλλος παίκτης. Είναι ένας παίκτης που διαβάζει το παιχνίδι, είναι ένας παίκτης που κρατάει σίγουρα την μπάλα, που έχει καθαρό μυαλό, αλλά δεν θα σου δώσει αυτήν την ποιοτική άμεση ανάπτυξη. Είναι πιο βολικός στο προηγούμενο πλάνο του ΠΑΟΚ, όχι σε αυτό. Χωρίς να ακυρώνω τον Μαουρίτσιο. Ναι. Απλά λέω ότι έτσι όπως παίζει ο ΠΑΟΚ στην εποχή Φερέιρα, ο Καντουρί είναι αυτός που ουσιαστικά αφομοιώνει τα θέλω του προπονητή. Επίσης, είναι σημαντικό για τον Καντουρί ότι πάει δίπλα το ένα εξάρι καθαρό. Δηλαδή τον απελευθερώνει πιο πολύ ο Εσίτη και όσο πιο γρήγορα προσαρμοστεί ο Νιγηριανός, τόσο καλύτερα και για όλη την ομάδα και για την ισορροπία της. Mm. Αυτή είναι η κατάσταση. Εντόπισες κάτι αρνητικό, Σταύρο, γιατί εντάξει δεν είναι όλα θετικά και αγγελικά πλασμένα. Εντάξει, κοίτα να δεις αρνητικό. Αρνητικό είναι οι στημένες μπάλες οι οποίες είχαμε ένα θέμα στα κόρνερ του αντιπάλου στο man-to-man. Νομίζω ότι αυτό είναι θέμα συγκέντρωσης καθαρά. Και αρνητικό. Αρνητικό δεν μπορώ να πω. Απλά περιμένω να δω το πώς η ομάδα θα αφομοιώσει αυτό το πλάνο με ομάδες υψηλότερης δυναμικής από την πρώτη απόψη. Και αναφέρομαι στα ευρωπαϊκά παιχνίδια, εντάξει, όχι στα ελληνικά. Στα ελληνικά την ομάδα δεν την υποβάλλω. Ναι. Σε γενικές γραμμές, αυτά που περίμενες από συγκεκριμένους παίκτες τα είδες στην προετοιμασία και στα δύο στάδια. Σε προπονήσεις, φιλικά, γενικότερα όλες τις ημέρες. Κοίτα, πάνω κάτω, δεν νομίζω ότι πλην του Καντουρί με εφηβεία σε κάποιες θετικά ή αρνητικά. Mm-hmm. Απλά εγώ περίμενα να περίμενα λίγο περισσότερα πράγματα από τον Λάζαρο Λάμπρο, αλλά και τον καταλαβαίνω. Είναι πάρα πολύ μεγάλος ανταγωνισμός στα εξτρέμ. Είναι ένα παιδί που το πιστεύω πολύ. Και τα τεχνικά του χαρακτηριστικά και η τακτική του παιδεία και η ουσία στο παιχνίδι του γενικότερα. Αλλά όταν έχεις μπροστά σου Ζαμπά, Μπίσεσβα, Λιμνιό, πέτυχα μεγάλο παοξάκι αυτή τη στιγμή. Mm-hmm. Είμαστε στον αέρα, πώς είναι μια βλακία. Γεια σου, λέω μου. Αγόρι μου. Γεια σου, αρέσει. Ευχαριστώ, πως χάρηκα πολύ. Όλα καλά, πάω να κερδίζω. Όλα τα άλλα δεν έχω κανένα νόημα. Τι ωραία πράγματα. Ακούστηκε στον αέρα, ναι, αλλά δεν πειράζει. Συμφωνούμε. Αδερφός, πως λέω. Ζωντανές εκπομπές. Ζωντανές εκπομπές, συμφέρουν αυτό. Ναι, ναι. Την Παρασκευή πέτυχα και τον ξάδερφο εδώ κάτω, από το Λίμπερο. Ναι. Το Λιανοκλάδι, ναι. Πάλι ρε Σταύρο, κάθε εβδομάδα με τυχαίνεις εσύ. Στο είπε. Όχι, όχι. Στο είπε live. Όχι, όχι.
Μιλώντας για τον Λάμπρο και τον ανταγωνισμό στα εξτρέμ, 178 λεπτά έπαιξε ο Ερίκε, 113 ο Λάμπρο. Η εικόνα των δύο προπονητών, Σταύρο, ήταν καλύτερη από αυτή που είδαμε, ας πούμε, στα φιλικά? Ο Ερίκε είναι ένας παίκτης που ξέρουμε τι μπορεί να δώσει. Όσο ο ΠΑΟΚ δεν είναι καλά, ο Ερίκε φαίνεται. Μόλις ο ΠΑΟΚ βρει ισορροπία, ο Ερίκε είναι φύρα. Αυτή είναι η κατάσταση. Είχε βέβαια και τον δαμετισμό ο Ερίκε. Νομίζω ότι θα έπαιρνε παραπάνω λεπτά. Δεν είναι τυχαίο. Ο ΠΑΟΚ ψάχνει να πουλήσει τον Ερίκε. Αυτό είναι γεγονός. Εντάξει. Και ψάχνει να πουλήσει πρώτα απ' όλα γιατί έχει θέση στις ξένοι. Και δεύτερον γιατί ξέρει τι μπορεί να του δώσει και αυτό δεν είναι αρκετό για τα λεφτά που δίνει. Ναι. Εντάξει. Τώρα θα μου πει κάποιος game changer. Ναι, ρε φίλε, game changer. Αλλά εδώ θέλουμε να έχουμε μια ομάδα που δεν θα χρειαστεί κάποιος game changer ή στην τελική δεν θα χρειαστεί κάποιος τέλος πάντων που θα, θα μπορεί να μπει κάποιος από τον πάγκο χωρίς να πρέπει να κάνουμε το σταυρό μας πως ξύπνησε. Αυτή είναι η στιγμή πραγματικότητα για τον Ερίκη. Το ότι είναι συμπαθής, το ότι έχει ατομικά χαρακτηριστικά πολλά, το ότι έχει μια τρέλα η οποία είναι πολλές φορές λειτουργική για την ομάδα, αυτό είναι γεγονός, τίτλο έδωσε. Εντάξει. Ναι. Αλλά από εκεί και πέρα, από τότε που πάω για να ανέβει επίπεδο, έχει άλλες απαιτήσεις και βέβαια δεν έχει θέση ξένων. Είναι σημαντικό. Ναι. Ναι, αυτό μπορεί να είναι και από τα πιο σημαντικά. Ναι. Γιατί εντάξει, άντε τώρα το λες, αλλά στην πορεία της σεζόν μπορεί να έχει θέμα. Θα έχει θέμα γιατί δεν μπορεί να χρησιμοποιήσει. Ναι, και σου λέει μετά, έπαιξα εγώ εδώ, έπαιξα εγώ εκεί και είναι θέμα. Βάζεις στο κεφάλι σου ένα πρόβλημα χωρίς λόγο. Σταύρο, δώσ' μας λίγο ένα στίγμα για Ροντρίγκο και Ντόγκλας, δύο από τα νέα πρόσωπα τα φετινά. Κοίτα, ο Ροντρίγκο, το περιμέναμε, μόλις ο Μάτος συνειδητοποίησε ότι βάλετε η ύπαρξή του στο βασικό σχήμα, θα τον καταπιεί. Ναι. Έτσι και εκεί. Ο Μάτος σε κάτι τέτοια δεν παίζει. Ο Ροντρίγκο είναι μια λύση. Κυρίως για τις εγχώριες διοργανώσεις και να δίνει ανάσες στο ομάδος που ξέρουμε πάρα πολύ καλά ότι τα αθλητικά του χαρακτηριστικά είναι λίγο μειωμένα σε σχέση με τους αντιπάλους. Ναι. Σε σχέση μάλλον με τους άλλους πάντων της ομάδας. Άρα λοιπόν θα πρέπει τον Μάρκος να προσέχεις όταν το χρησιμοποιήσεις. Mm-hmm. Να το χρησιμοποιήσεις 25 παιχνίδια που θα χρειάζεται να τον έχεις σε αυτό το επίπεδο, θα συμβιβαστεί σε αυτήν την ιδέα ο Μάτος. Θα κάνει αυτό που πρέπει σύμφωνα με τις νέες απαιτήσεις που έχει ο Φερέιρα. Πρέπει να τον έχεις σε μια διαχείριση 6. Ωραία. Από εκεί και πέρα δεν θα έχει ο Πάχος τον Ταλγκά. Τι θα γίνει τον επίσης ο Μάτος. Ναι. Έχει τον Ροντρίγκο, είναι μια αξιόπιστη λύση. Ωραία. Και θα βασιστεί σε αυτόν. Δεν είναι κακός παίκτης, απλά δεν είναι μάτσος. Ναι. Αυτή είναι η κατάσταση. Είναι και μια ταχύτητα κάτω. Ειδικά για την Ελλάδα, μια χαρά είναι. Mm-hmm. Κυρίως στο δημιουργικό κομμάτι. Στο αμυντικό, θα βρούμε τρόπο να το καλύψουμε. Ναι. Θα βρούμε τρόπο να το καλύψουμε. Δεν νομίζω να είναι πρόβλημα αυτό. Ο Ντόγκλας. Τώρα, ο Ντόγκλας είναι ένα παιδί το οποίο έδειξε πως έχει στοιχεία. Έδειξε ότι δεν επένδυσε ο ΠΑΟΚ τυχαία σε αυτό. Εντάξει, απλά για να είμαστε δίκαιοι με το παιδί θα χρειαστεί τον χρόνο του. Είναι ένα πιο soft εξάρι σε σχέση με τον Εσίτη. Προφανώς σε κάποια παιχνίδια που δεν θα χρειαστεί η δύναμη και ο όγκος τέλος πάντων του Εσίτη μπορεί να χρησιμοποιηθεί ο Αγούστο. Ο ΠΑΟΚ έχει τον χρόνο να τον εντάξει όπως πρέπει στο ευρωπαϊκό ποδόσφαιρο και έτσι θα το πάει νομίζω. Κακός παίκτης δεν είναι, αλλά σίγουρα έχει κάποιες αδυναμίες οι οποίες σιγά σιγά θα εξαλειφθούν. Απλά δεν είναι, πώς το λένε, δεν μας επνιδίασε το γεγονός ότι με το που ήρθε ο Ισίτη πήρε παιχνίδι ναι. με τους βασικούς. Εντάξει, είναι κάτι που το περιμέναμε. Καλά, ναι. Είναι και σε καλή κατάσταση, έπαιξε κατευθείαν, δεν νομίζω ότι έχει κανένα θέμα. Ναι, εντάξει. Αυτό ακριβώς. Ένας φίλος, δεν ξέρω αν το κάνει για να τον συμπεριφερθούμε καλύτερα για τα εισιτήρια που δίνουμε ή όχι, γράφει ιστερόγραφο Σταύρο, είσαι μεγάλος. Το καταγράφω κι αυτό. Δίκιο έχει το παιδί. Ναι. Ο φίλος ο 690 δεν στέλνει για εισιτήριο, στέλνει μια ερώτηση, προφανώς για σένα.
Ασχολείται καθόλου ο ΠΑΟΚ με ανανεώσεις ποδοσφαιριστών, παρένθεση και αύξηση της ρήτρας από δέσμευση σε αυτήν την περίοδο, π.χ. ΑΚΠΟΝ ΠΕΛΚΑΣ, για να μην κόβεται το μήνυμα, για να μην τρέχει η τελευταία στιγμή, για να μην τους χάσει με λίγα λεφτά? Δεν ξέρω τι μπορεί να εννοεί. Αν έχεις απάντηση. Σίγουρα και οι δύο που αναφέρει, ο ένας τελειώνει το συμβόλαιό του, ο άλλος αν πάει τρένο φέτος θα καλυφθεί η ρήτρα του, νομίζω σε 7,5 εκατομμύρια. Εντάξει, θα πρέπει το πάω να κάνει τις κινήσεις. Αλλά τώρα αυτή τη στιγμή ασχολείται με τις μεταγραφές. Κοίτα, αυτό που έχουν πουλήσει στον ΠΑΟΚ είναι ο Πέλκας. Το οποίο υποσχέθηκαν πέρσι ένα νέο όταν αρνήθηκε την πρόταση των 1,5 εκατομμυρίων του Φενέρ. Και μέχρι σήμερα δεν έχει γίνει το παραμικρή. Αυτή είναι η αλήθεια. Οι άλλοι όλοι παράπονο δεν πρέπει να έχουν. Αλλά καμιά φορά ξέρεις, οι γενείς είναι και αυτοί που πληρώνουν το τίμημα του έλα μωρέ δικό μας παιδί. Ναι, ναι, ναι. Πες μας λίγο και δύο λόγια για τον Γιαννούλη. Διάβαζα και τον blog σου, ο οποίος θα είναι ο βασικός επιστοφύλακας. Πατάει καλά. Ειδικά στο τελευταίο χρονικό ήταν εξαιρετικός. Νομίζω ότι τον βολεύει το πλάνο παιχνιδιού του Φερέιρα. Δηλαδή του δίνει τη δυνατότητα να εκμεταλλευτεί τα τρεξίματά του. Ωραία, να είναι συχνά πυκνά ελεύθερος, να έρχεται σε πολλές επαφές με την μπάλα. Έχει ζυγίσει πλέον τις επιλογές που ξέρει πότε πρέπει να κάνει τι. Έχει και καλά στηρίγματα γύρω του. Έχει επίσης βάρη, έχει Άκπομ, έχει Πέλκα. Δηλαδή, και σίγουρα είναι σε καλό φεγγάρι. Αυτό ναι. Δεν σημαίνει ότι υπάρχει και πρέπει να πάρει ένα αριστερό μπακ. Αλλά θα πρέπει να πάρει ένα αριστερό μπακ διαφορετικού ύφους. Ωραία. Όταν θέλει, δηλαδή, όταν ο Γιαννούλης δεν θα μπορεί, θα πρέπει να γίνει το rotation, να μπει αυτός και να γίνει ο Μάτος ο παίκτης που είναι τοποθετημένος ψηλά και η τριάδα να κλείνει προς τα δεξιά. Δηλαδή να ανεβαίνει ο Μάτος σε ρόλο χαφ και να το αριστερό μπακ ουσιαστικά να γίνει το αριστερό σκόπο. Γι' αυτό πάω και οι παίκτες που ψάχνει και το αριστερό άκρο της άμυνας είναι 50-50 άμυνα. Επίθεση δεν είναι, ξέρω εγώ, 30-70 που είναι συνήθως οι μπακ που παίζουν στον πάω. Σταύρο, μήπως υπάρχει μια χαλάρωση και δεν το λέω με την κακή έννοια ότι δεν τους νοιάζει και είναι σταυροπόδι, αλλά μήπως εδώ που φτάσαμε έχει ο ΠΑΟΚ περιθώρια, αν το καθυστερήσει να πάρει κάτι καλύτερο και γι' αυτό το τρενάρει λίγο ή... Για τα αριστερά μπακ έχει καλές λύσεις ο ΠΑΟΚ. Ναι. Έχει γραφτεί του Αράνα, είναι μία από τις πέντε. Του Αράνα εγώ πιστεύω δεν θα γίνει, γιατί ζητάει σε βίνη loan fee κοντά στο 1 εκατομμύριο ευρώ μόνο για τον δανεισμό. Ναι. Νομίζω ότι είναι λίγο απίθανο να συμβεί κάτι τέτοιο. Ωραία. Ο ΠΑΟΚ θα πάει σε φτηνή αγορά ή σε φτηνό δανεισμό για backup του Γιαννούλη. Ή για παίκτη τέλος πάντων που θα ανταγωνιστεί με τον Γιαννούλη. Ναι, ναι. Δεν θα πάει δηλαδή να κρύψει τον δρόμο του Γιαννούλη. Ο Γιαννούλης αν παίξει το ατρομή του θέλει 2,5 εκατομμύρια πρόταση. Φυστό. Αν πάει καλά στον ΠΑΟΚ θα πει 2,5 που θα γίνει 5. Δεν είναι... είδαμε τι βιώνουμε με το Financial Fair Play. Δεν γίνεται να μην πουλάς στο σύγχρονο ποδόσφαιρο. Κάποια ο Πάοκ είχε μόνο από την πώληση του Χατζησαρία και το συμβόλαιό του έχει πληρώσει κανένα εκατομμύριο. Για παίκτη που δεν πλήρωσε, που δεν έπαιξε ποτέ σχεδόν στο Πάοκ, έπαιξε μισή χρονιά. Ναι, όταν αποκτήθηκε, ναι. Υπάρχει κάποια κουβέντα για επιθετικό ή για δεύτερο χάφι, είναι κάτι που θα το δουν αυτοί? Ναι, ναι, όχι, για επιθετικό υπάρχει κουβέντα, υπάρχουν κάποιες λύσεις. Και η περίπτωση δανεισμού είναι πιθανή και η περίπτωση αγοράς είναι πιθανή, θα δούμε. Ο Φερέιρα ψάχνει βαρύ χώρο. Δεν ψάχνει σόφ. Ναι. Ψάχνει παίκτη να παίξει με πλάτη. Αλλά να τη βρίσκει και λίγο. Μην είναι... Ναι. Ξέρω εγώ, ο Μιλτσέκης. Ναι. Αυτά τα χαρακτηριστικά ψάχνει. Αλλά χωρίς φαντάζομαι ιδιαίτερη βία, έτσι δεν είναι? Υπάρχουν ιδιαίτερη λύσεις. Χωρίς ιδιαίτερη βία, λέω. Έχει μια-δυο λύσεις ο ΠΑΟΚ. Κανένας το θέμα είναι να τα βρει. Ναι. Και κυρίως στον τρόπο πληρωμής. Λόγω του Financial Fair Play, εκεί είναι το πρόβλημα του ΠΑΟΚ. Όχι στο πώς θα δώσει. Ναι. Στις βλακίες που λένε όλοι ότι δεν κάνει μεταγραφές του ΠΑΟΚ. Που ήδη έχει πάρει, έχει κάνει τρεις αγορές. Ναι. Πες λίγο και για τον στόχο, Σταύρο, το που είπες για μεταγραφές, γιατί ενδιαφέρει πολύ κόσμο. Ο στόχος αυτή τη στιγμή που μιλάμε... Πώς τον είδες? Δεν είναι καλά. Νομίζω ότι έχει τέτοιο θέμα με το πίσες φάρκα. Αυτός παίζει σε άλλους χρόνους και θέλει πολύ την μπάλα τα πόδια του. Έτσι όπως παίζει ο ΠΑΟΚ δεν υπάρχει αυτή η δυνατότητα. Θα πρέπει να προσαρμοστούμε λίγο στις ανάγκες της ομάδας.
Δηλαδή Ζαμπά, Πέλκα, Σαχπών παίζουν πάρα πολύ γρήγορα. Κατουλή παίζει γρήγορα. Ο Εσίτη παίζει σίγουρα. Δηλαδή υπάρχουν πράγματα τα οποία φαίνονται. Εδώ λοιπόν θα πρέπει να ξεσυνηθίσουν από αυτό που κάνανε, γιατί και ο Μπίζεσμαν και ο Στόχ είχαν ηγετικό ρόλο στις ομάδες που παίζανε, στο στυλ παιχνίδι που παίζανε τέλος πάντων, γιατί ο Μπίζεσμαν δεν άλλαξε ομάδα. Θέλαν πολύ την μπάλα στα πόδια τους. Αυτό λίγο στον ΠΑΟΚ είναι πρόβλημα αυτή τη στιγμή. Και από την άλλη, δεν μπορείς να πεις ότι βγάζω κάποιον από αυτούς που έχουν παίξει περισσότερο μέχρι τώρα, γιατί η εικόνα τους είναι πολύ καλή, για να βάλω το Στόχ. Είναι και αυτό. Δεν μπορείς να βγάλεις τον Μπίζεσμαν που είναι κομμάτι του ΠΑΟΚ εδώ και τρία χρόνια για να πει ο Στόχ. Γιατί αν θα Ακριβώς. πει ο Στόχ κάπου, θα πει στη θέση του. Δεν πρόκειται να πει Μπίζεσμαν και Στόχ μαζί, τα έχουμε πει αυτά. Ναι. Μαζί αυτοί οι δύο θα παίξουν απέναντι στη Λαμία. Απέναντι, ξέρω εγώ, σε ομάδες κάτω από την τέταρτη θέση του δικού πρωταθλήματος. Όχι πιο πάνω. Ναι, είναι δύσκολο αυτό. Και δεν μπορείς και για λόγους ισορροπίας στο ξεκίνημα, Σταύρο. Αυτό που είπες, να βγάλεις ένα παιδί που είναι τρία χρόνια και έχει δώσει πάρα πάρα πολλά στην ομάδα. Δεν έχει δικαιολογήσει ποδοσφαιρικά ο στόχος ότι αξίζει να πάει ναι, παραδείγματος. Ναι. Οπότε εντάξει. Αυτή είναι η πραγματικότητα. Αν και το έχουμε ξαναπεί, σε μια χρονιά που αν όλα πάνε καλά θα έχει 50 παιχνίδια και ο στόχος θα χρειαστεί τα 25-30 και ο Μπίζεσβαρ και όλη η κοινωνία. Ο στόχος θα ανέβει, ρε. Ο στόχος επίσημα θα ανέβει. Ναι. Ωραία. Δεν υπάρχει θέμα. Και αν θα χρειαστεί να γίνει αλλαγή, ο Μπίζεσβαρ ο στόχος θα πει. Εντάξει. Δεν είναι ανενεργός ο στόχος. Απλά ο στόχος της προετοιμασίας πάντα είναι πολύ πιο προβληματικός από το στόχος των επίσημων αγώνων. Αλλάζει μετά η διάθεση. Ναι. Να ανοίξει αυτή την κατηγορία. Και έτσι έκανε. Δεν βλεπότανε και μπήκε μέσα και κόλλα από 40 μέτρα. Ναι. Σταύρο, πλησιάζοντας λίγο στο παιχνίδι με τον Άγιαξ, επειδή είχαμε και αρκετές ερωτήσεις, το λέγαμε και πριν με το Στέργιο. Προς Open πάμε για μετάδοση ή περιμένουμε, είναι ανοιχτό. Εγώ θεωρώ ότι ο ΠΑΟΚ θα πρέπει να το παιχνίδι τουλάχιστον να προσπαθήσει να δουλέψει το ΠΑΟΚ TV. Και στο ευρωπαϊκό δηλαδή. Ναι. Να το κάνει συμβαμητικό μηδιά. Ναι. Θέλει δουλειά αυτό, Σταύρο, θέλει υποδομές, θέλει, εντάξει, δεν είναι θέμα το απλό. Εγώ αυτό πιστεύω. Εντάξει, πάντως η ουσία είναι ότι ο κόσμος δεν θα μείνει χωρίς εικόνα τώρα, αν είναι στο Open, αν είναι στο ΠΑΟΚ TV, εντάξει. Αν και είναι πολύ μεγάλο αυτό το θέμα για να το ανοίξουμε τώρα, τα τηλεοπτικά, εντάξει. Όχι ότι έχει γίνει κάποια εξέλιξη, αλλά συνεχίζουν ορισμένοι να μη σέβονται το ΠΑΟΚ, θα το ανοίξουμε άλλη στιγμή. Συνεχίζει τα βρωτικά. Δεν είναι σέβομαι. Οι άνθρωποι θυμήθηκαν τώρα ότι δεν είναι σωστό να πηγαίνουν οι ομάδες στην ΕΡΤ. Μαζί σα δεν είναι σωστό. Όχι, συμφωνώ και εγώ, Σταύρο. Ναι. Δεν είναι σωστό. 100% δεν είναι σωστό. Και τον Μπούλο και οι 7. Αλλά όταν τελειώσει το συμβόλαιο του Ολυμπιακού, μην δω καμιά κολοτούμπα. Γιατί εγώ του ξέρω αυτού. Μα κάνανε και το 10. Την έχουμε πει, Σταύρο, την άποψή μα. Καμία ομάδα στην ΕΡΤ. Εγώ συμφωνώ. Ούτε ο ΠΑΟΚ, ούτε ο Ολυμπιακός, κανένα. Ούτε ο Ατρόμητος, ούτε ο Άρης, ούτε ο Λεβαδιακός, τίποτα. Δεν χρειάζεται. Ναι, αλλά αυτή τη στιγμή η κουβέντα ανοίγει όταν ο ΠΑΟΚ είναι αυτός που θα πάρει τα λεφτά. Εντάξει. Η ΑΕΚ θυμήθηκε να πιέσει την ΕΡΤ. Άλλη και αυτή μου λοχτή. Άλλη και αυτή. Ενώ έχει συμφωνία με την Νόβα για να κάνει κακό στον ΠΑΟΚ. Τέλος πάντων τώρα, εντάξει. Άστο, μην τα ανοίξει. Ναι. Περιμένουμε για το παιχνίδι. Συνεχίζει τις δουλειές του, Σταύρο, μετά το διάλειμμα μαζί ναι. μας. Ωραία. Ναι. Καλή υπομονή. Αν χρειαζήσεις κανένα χέρι κοντά σου. Εντάξει, έχω κάποια νεύρα το τελευταίο διάστημα. Κάτω μετά να ξεσπάσω κι εγώ. Ωραία. Καλή συνέχεια. Ωραία, ναι. Ευχαριστούμε, Σταύρο. Ωραία. Λοιπόν, αναλυτικός νομίζω ο Σταύρος. Φτάσαμε 1:05. Θα κάνουμε το δεύτερο διάλειμμα. Πάρα πολλά τα μηνύματα. Θα έχετε ακόμα 55 λεπτά FM και NOPAOK ονοματεπώνυμο και το στέλνετε στο 54526. Θα γίνει κλήρωση 2 παρά 2, κάπου εκεί θα κάνουμε την κλήρωση με την αγάπη για τα 3 εισιτήρια του αγώνα του ΠΑΟΚ με τον Άγιαξ. Μαζί μας το Ρίζεσι Καζίνο φυσικά όπως κάθε μέρα 22 Αυγούστου ο Ηλίας Βρετός, το Αλφρέντος Γκάρντεν μαζί με την Κατερίνα Λιόλιου. Ένα πάρα πολύ δυνατό καλοκαιρινό πάρτι γιατί νομίζω και 22 Αυγούστου καλοκαιράρα θα έχουμε. Έπως πάει ο καιρός. Εισιτήρια στα ταμεία του καζίνου φυσικά όλο το 24ωρο, ticketservice.gr και στα καταστήματα public, ενώ υπάρχει δυνατότητα και τηλεφωνικά να κάνετε κράτηση από 12 ευρώ τα εισιτήρια στο 210-7-2-3-4-5-6-7. Μαζί μας είναι η Άννα Δωμό, η οποία βρίσκεται στο Φοίνικα Εθνικής Αντιστάσεως 171 στον πρώτο όροφο σε νέα γραφεία. Υπάρχουν πολλά πακέτα για ανακαινήσεις σπιτιών και επαγγελματικών χώρων και φυσικά η Άννα Δωμό εγγυάται ότι θα υπάρχει πάντα
συνέπεια στο χρονοδιάγραμμα. Και η στοίχημα είναι Μαρία μαζί μας, ο μέγας οργός του ΠΑΟΚ. Με πολλές επιλογές ακόμη και τώρα, αυτό το διάστημα σε ποδόσφαιρο, μπάσκετ, βόλεϊ, τένις, φόρμουλα και ό,τι άλλο θέλετε, μπαίνετε από κινητό, τάμπλετ ή υπολογιστή, παίζετε και κερδίζετε. Πάμε στο δεύτερο διάλειμμα και επιστρέφω. ΠΑΟΚ 24 στο Λίμπερο 107,4, έχετε ακόμα 3 τέταρτα για να στείλετε μήνυμα για ένα από τα 3 εισιτήρια του αγώνα του ΠΑΟΚ με τον Άγιαξ. FM κενό ΠΑΟΚ ονοματεπώνυμο στο 54526. Ρωτάει ο φίλος ο Στάθης υδροπιταγή για τα γυαλιά από το Opticon Express μέχρι πότε ισχύει. Ισχύει. Δεν υπάρχει κάποια ημερομηνία. Και πώς την εξαργυρώνουμε? Πηγαίνεις στο Opticon Express, δείχνεις το μήνυμα και την εξαργυρώνεις αυτόματα. Εύκολη διαδικασία. Λοιπόν, πάμε να ακούσουμε Αμπέλ Φερέιρα και να σχολιάσουμε μετά όσα είπε χθες επιστρέφοντας στην Ολλανδία. Άντε καλά. Πάμε να τον ακούσουμε. Αν θέλαμε να βαθμολογήσει αυτό το βασικό στάδιο προετοιμασίας με βάση την πρόοδο, περίμενε λιγότερα πράγματα, δηλαδή είναι απόλυτα ικανοποιημένος? Πρωτάν, το τάμιζα πριν ευθέρα σου κανόσα προέποκα, εκείνους δώσεις στάσεις σε ουσία που διαδάρουν γράδου που δέμους της ζέρα, ουμ αουδές, εν τέρμους δε φολουσάν τα εκείπα, εν τέρμους δε κακού σνιώρες περάβα, ημερουμένου του σιγό. Esta equipa já tem uma base de conhecimento e de trabalho feito, eu já o disse, e respeito muito aquilo que eles fizeram. Αυτό που έχουμε πει από την πρώτη στιγμή είναι ότι με το που ήρθαμε εδώ πέρα ήταν, διευκολυνθήκαμε πάρα πολύ στο έργο μας, γιατί βρήκαμε ένα κράμα ποδοσφαιριστών ήδη με πάρα πολύ καλές, με πάρα πολύ μεγάλες εμπειρίες, με έναν δρόμο στρωμένο ουσιαστικά, και αυτό βέβαια το οφείλεται και στο προηγούμενο προπονητικό επιτελείο. Agora sabemos que nestes dois estágios que tivemos, tivemos muita gente nova. Εμείς από τη δικιά μας πλευρά, σε αυτά τα δύο κάμπα, στο πούμε, της προετοιμασίας που κάναμε στην Ολλανδία, είχαμε πάρα πολλούς ποδοσφαιριστές μαζί μας, ποδοσφαιριστές επίσης αρκετά νεαρούς. Tenho pena de não poder contar com Punto, Vermelon Puntos, com o Vieirinha e com o Maurício, mas como disse, temos que continuar a trabalhar, porque só com uma equipa é que podemos atingir os nossos objetivos. Δυστυχώς δεν καταφέραμε να είχαμε μαζί μας τον Μαουρίσιο, τον Πόντους και τον Βιερίνια λόγω των τραυματισμών που κουβαλούσαν την περασμένη σεζόν, οπότε δουλέψαμε με το υπόλοιπο γκρουπ. Mas como disse, não tem empenho muito grande todos os jogadores, uma vontade de querer aprender, uma vontade de querer também demonstrar que querem o nosso sonho, que é fazer história neste clube. Isso foi bem evidente nas semanas de trabalho que tivemos e nos jogos que fizemos. Αλλά αυτό που είδα στις εβδομάδες και των προπονήσεων αλλά και των φιλικών παιχνιδιών είναι ποδοσφαιριστές με πάρα πολύ μεγάλη δίψα, με πάρα πολύ μεγάλη προσπάθεια για να μπορούσαν να πετύχουν ένα μεγάλο όνειρο που είναι για τον σύλλογο του ΠΑΟΚ και η συμμετοχή στους ομίλους του Champions League. Agora, como disse, há muito trabalho a fazer ainda. Ωστόσο, έχουμε ακόμα πάρα πολύ δουλειά μπροστά μας. Ανέλαβε μια ομάδα που είχε ένα double πέρσι, παίζοντας ένα σετ παιχνίδι πολύ διαφορετικό σε τέντε τουλάχιστον από αυτό που θέλει να παίξει ο ίδιος. Που παρότι παίρνει επιτυχία στην Ελλάδα, απέτυχε στην Ευρώπη. Τώρα προσπαθεί να παίξει κάτι διαφορετικό για να πετύχει στην Ευρώπη. Θα χρειαστεί να ξαναπροσαρμοστεί στα δεδομένα τα ελληνικά με κάποιο διαφορετικό δεδομένο, έναν άλλον πάω. Όταν το αποκαμπασάδα, ο Κίπα Γανιό, ο Ζωτέντο Τίτλου εκεί, σε πρωτερνή ουν ζόγου, ζουγάντο ουν φουτμπολ που δεν μου ζέρ κομ μένου intensidade no seu jogo e fazendo algumas coisas mais equilibradas, podemos dizer. Parece que o senhor quer implementar os seus ideias em termos ofensivos, a dar mais intensidade no jogo, porque a verdade é que na época passada o ΠΑΟΚ teve insucesso na Europa, portanto o senhor quer ter sucesso na Europa, em primeiro lugar, e em segundo, se o senhor acha que tem de, depois de adaptar-se um pouco nas competições gregas, desde o momento que aí se calhar vai encontrar defesas mais compactas, para dizer. Sim, é verdade. Como já disse, tenho muito respeito por aquilo que fizeram ano passado. Είναι κάτι που το έχω πει πάρα πολλές φορές. Έχω μεγάλο σεβασμό για ό,τι πέτυχε η ομάδα την περασμένη σεζόν. Quando contrataram o pacote inteiro, contrataram o treinador, contrataram as suas ideias, contrataram a pessoa, contrataram tudo aquilo que eu penso do futebol. Όταν η ομάδα με προσέγγισε και ουσιαστικά με έκανε δικό της για όλο το πακέτο που έχω, το πακέτο που είναι ο προπονητής, ο άνθρωπος, οι ιδέες του, η προσέγγιση του, η φιλοσοφία του παιχνιδιού που έχει. Agora sei que nestes jogos eliminar, onde são competições curtas, onde é um jogo eliminar, onde tu tens que ser mentalmente muito forte, são jogos que se jogam nas emoções. E portanto eu acredito que os jogadores têm experiência, os jogadores já passaram por estas experiências, seguramente estarão muito mais preparados este ano para nos dar uma boa resposta. Και από εκεί πέρα πιστεύω ότι όσον αφορά το κομμάτι της Ευρώπης, αυτή τη στιγμή μιλάμε για προκριματικά, μιλάμε για δύο αγώνες, μια και έξω, που άμα χάσεις ουσιαστικά αποκλείεσαι. Είναι ουσιαστικά παιχνίδια
που πρέπει να διαχειρίζεσαι πάρα πολύ καλά τα συναισθήματά σου. Οι ποδοσφαιριστές του ΠΑΟΚ έχουν αποδείξει ότι μπορούν να το κάνουν αυτό και νομίζω ότι θα δώσουν μια πολύ μεγάλη και καλή απάντηση σε όλο τον κόσμο. Logicamente que nestas competições, competições eliminar, o lado estratégico é fundamental. Και βέβαια και το στρατηγικό κομμάτι θα παίξει κεφαλαιόδη ρόλο σε αυτό το. E como disse, vamos preparar bem para este desafio. Και είμαστε. Θα είμαστε προετοιμασμένοι για αυτή την πρόκληση που έχουμε μπροστά μας. Queremos muito passar esta fase. Γιατί θέλουμε πραγματικά να περάσουμε πάρα πολύ από αυτήν αρχικά την προγραμματική φάση και μετά τα υπόλοιπα. Μου είχε αναμειγμένος από το πώς οι παίκτες του έχουν εμπεδώσει ό,τι ήθελε στο τακτικό κομμάτι. Και αν η φυσική κατάσταση είναι κάτι που ρυθμίζεται στην πορεία της χρονιάς γιατί έμεινε λίγο πιο πίσω. Em termos táticos, o que é que os jogadores já têm implementado dentro do campo nas suas ideias? E se uma coisa em termos da nossa condição física, porque claramente no início, nessa estágio não demos muito peso a esse aspecto, se depois podemos e vamos ter tempo para melhorá-lo durante a época. Eu já disse, quando me contrataram as minhas ideias. E portanto é com as minhas ideias que nós vamos continuar a. E para mim, da análise que fizemos, nós tínhamos que rapidamente implementar aquilo que achávamos que tínhamos que implementar, pensando nesta eliminatória, que era o mais importante para nós. E depois vamos que prin, a partir de mim, por isso, eu para já outro paquete, já outras das ideias, que é to ixar que eu para muito καλά, ότι οι μέρες μας θα είναι αρκετά λίγες, έτσι ώστε θα πρέπει εγώ από τη δικιά μου πλευρά να περάσω όσο γίνεται πιο γρήγορα τις ιδέες μου στους ποδοσφαιριστές, τον τρόπο προσέγγισης και τον τρόπο παιχνιδιού μου και νομίζω ότι μέχρι τώρα είμαστε σε ένα αρκετά καλό επίπεδο σε αυτό το κομμάτι. Και também queria para ficar bem claro nos nossos treinos, quando a nossa metodologia de treino, quando temos a bola, está incluída também a componente física, técnica, tática, física e mental. Todas estas componentes, técnica, tática, física e mental, estão implícitas nos nossos treinos. Από εκεί πέρα, όσον αφορά το σχέδιο της φυσικής κατάστασης, αυτό που εγώ από την δική μου πλευρά ήθελα να τονίσω είναι ότι η μεθοδολογία της προπόνησης που ακολουθώ έχει να κάνει με την συγχώνευση όλων των κομματιών σε κάθε άσκηση που έχουμε. Όταν λέω δηλαδή όλων των κομματιών, εννοώ την τακτική, εννοώ την τεχνική, εννοώ τη φυσική κατάσταση και εννοώ και την νοητική, ψυχική προετοιμασία του κάθε ποδοσφαιριστή. Και também vos posso explicar isso de uma forma muito simples. Quando trabalhamos em espaços curtos, trabalhamos a força. Fazemos muitas acelerações e trabalhos em espaços curtos. Foi o que fizemos. Και ουσιαστικά αυτό το οποίο μπορώ να σας πω είναι ότι, παραδείγματος χάρη, όταν δουλεύουμε σε μικρούς χώρους, όπως έχουμε κάνει αρκετά τον τελευταίο καιρό, δουλεύουμε περισσότερο τη δύναμη, δουλεύουμε δηλαδή τα sprint, τις επιταχύνσεις, τις επιβραδύνσεις, κάτι το οποίο είναι ένα πολύ σημαντικό κομμάτι της φυσικής κατάστασης του ποδοσφαιριστών. E temos a parte técnica e tática também incluída dentro do exercício. Και μέσα σε αυτήν την ίδια άσκηση, από τη στιγμή που έχει μπάλα, όπως το 90-95% των ασκήσεων που κάνουμε έχει την μπάλα μέσα της, δουλεύει ταυτόχρονα και τακτικά αλλά και τεχνικά στοιχεία. E quando abrimos mais o espaço, trabalhamos a resistência. Ενώ όταν ανοίγουμε περισσότερο τον χώρο του παιχνιδιού, τότε δουλεύουμε περισσότερο στην αντοχή. E estes jogos também nos servem para dar a condição física. Και αυτά τα παιχνίδια, παραδείγματος χάρη εδώ πέρα, τα φιλικά, καταλαβαίνετε πολύ καλά ότι είναι ανοιχτός χώρος, οπότε μας βοηθάνε πάρα πολύ στην απόκτηση της αντοχής που θέλουμε μέσα από το ποδόσφαιρο. Να ρωτήσουμε κάτι τελευταίο. Να μας πει λίγο για το κλίμα που έχει συναντήσει την ομάδα σε μια περίοδο προετοιμασίας. Είναι ένα διάστημα 2-3 εβδομάδων όπου όλοι μαζί βρίσκονται. Υπήρχε και το γεγονός του τραγουδιού που συγκεντρώθηκε όλη η ομάδα. Γενικότερα, πώς έχει σπράξει όλο αυτό το κλίμα. Το κομμάτι είναι πιο visto até agora o clima dentro da equipa, em termos de espírito, em termos da família. Vimos também uma ice karaoke que fizemos na noite passada. Estamos a ver que estamos aqui dois estágios, os jogadores têm um comportamento bom. É o que vos posso dizer e afirmar. O Paok tem grandes homens aqui dentro, tem uma verdadeira família aqui dentro. Αυτό που μπορώ να πω και εγώ, έχοντας δει πλέον οι δύο σώμαση, είναι ότι ο Paok είναι μια πραγματικά πολύ δεμένη οικογένεια και έχει πραγματικά πολύ μεγάλους ανθρώπους μέσα. Eu quero ser mais um dos deles. Και εγώ θέλω να αποτελέσω και εγώ κομμάτι αυτής της οικογένειας και αυτών των ανθρώπων. Μια ερώτηση ονομαστική για έναν ποδοσφαιριστή, για τον Έλ Καντουρί, και αν νιώθει μέρη δικαιωμένος, γιατί είναι μια δική του κίνηση η μετακόμιση του Έλ Καντουρί. Fazer um pequeno comentário sobre o El Canduri, o seu rendimento e o facto que ele parece que está a jogar muito bem nessa posição, porque é o Mister que pôs a jogar como número 8. Não sei se devia dizer isto, mas vou dizer. Αλήθεια είναι πως δεν ξέρω αν θα πρέπει να το πω αυτό, θα το πω. Foi o melhor jogador que eu treinei até hoje. Ότι είναι ο καλύτερος ποδοσφαιριστής που έχω προπονήσει μέχρι σήμερα. Λοιπόν, αυτός ήταν ο Αμπέλ Φερέιρα.
μίλησε στον Σταύρο Κόλκα, στον Δημήτρη Τζομπατζόγλου, στην Ελένη Γκούντου και στους υπόλοιπους ανταποκριτές που είδαν από κοντά την προετοιμασία στην Ολλανδία. Νομίζω έδωσε με τον καλύτερο τρόπο το στίγμα του για όλα. Και πολύ σπουδαίο. Δεν το ακούσα εύκολα αυτό που είπε το Καντουρί, ότι είναι ο καλύτερος παίκτης που έχει προπονήσει ποτέ. Ίσως να λέει και πολλά αυτή η ατάκα. Δεν είναι κάτι που το λες εύκολα, δεν είναι κάτι που το ακούς εύκολα, σε καμία περίπτωση. Αλλά το είπε ο Αμπέλ Φερέιρα, μίλησε γενικότερα για όλη την ομάδα, έκανε και αυτό ένα ταμείο στο κλείσιμο της προετοιμασίας. Προφανώς πιο σημαντικό ταμείο από ό,τι κάνουμε όλοι μας, γιατί ο ίδιος ξέρει πολύ καλύτερα την ομάδα και τις ανάγκες. Και πλέον νομίζω ουσιαστικά το ενδιαφέρον μεταφέρεται εδώ. Αλλά εγώ το κρατάω αυτό που πήγε το Καντουρί. Εγώ κρατάω ότι έκανε μια πολύ καλή προετοιμασία, όπως μας έλεγε ο Σταύρος, σε όλη τη διάρκεια της. Πολύ καλός και στα φιλικά. Τώρα, αν είναι ο καλύτερος παίκτης που έχει προπονήσει ο Φερέιρα, το ξέρει ο Φερέιρα. Δεν μπορώ να ξέρω όλους τους παίκτες που έχει προπονήσει. Προφανώς για να το πει, γιατί δεν είναι κάτι που συνηθίζεται, προφανώς έτσι είναι. Δεν έχω κάποιο λόγο να το αμφισβητήσω. Έχει μια πολύ ωραία συνέντευξη στο ΠΑΟΚ 24. Τη συνέντευξη που έδωσε ο Ντίνος Λάμπρου στη Φόρτσα του Σαββάτου. Είναι ο Έλληνας θεματοφύλακας ο οποίος αγωνίστηκε για 2 χρόνια στον Άγιαξ μέχρι και την περσινή σεζόν, οπότε αν υπάρχουν ορισμένοι ποδοσφαιριστές που ξέρουν τα πράγματα από μέσα, ένας από αυτούς είναι σίγουρα ο Έλληνας θεματοφύλακας. Διαβάστε τη συνέντευξή του στο ΠΑΟΚ 24. Νομίζω ότι έχουμε καλύψει τα του ποδοσφαίρου σε ναι. πρώτη φάση. Θα είναι 2 μέρες ήρεμες, νομίζω, μέχρι να έρθει η Τετάρτη για να ξεκινήσουν οι προπονήσεις και να δούμε τι θα προσπαθήσει να βελτιώσει ο Αμπέλ Φερέιρα, μιας και θα είναι μετρημένες οι προπονήσεις μέχρι το μάτς με τον Άγιαξ. Πολλά θέματα και για τον Νέαντα, όπως είναι λογικό, εδώ και μέρες, αλλά όσο περνάνε οι μέρες και φτάνουμε την Τρίτη, θα είναι περισσότερα τα θέματα στο ΠΑΟΚ 24 για τον Άγιαξ, έναν top σύλλογο από τη δεκαετία του 60 και 70 και μετά ειδικότερα, ίσως μέσα σε ένα πιο δυνατά μπραντ του ευρωπαϊκού ποδοσφαίρου, η ομάδα του Άμστερνταμ, η οποία, όπως και ο ΠΑΟΚ, έτσι και αυτή πήρε πέρσι το πρωτάθλημα και το κύπελο στην Ολλανδία, έφτασε μέχρι τα ημιτελικά του Champions League, αποκλείστηκε στο παραένα στην κυριολεξία, στην τελευταία φάση του αγώνα από τον γκολ του Λούκας, και ξεκίνησε τη χρονιά πάρα πολύ θετικά όταν κατακτάς το Super Cup εις βάρος της ομάδας που κάθε χρόνο παλεύει για το πρωτάθλημα. Είναι μια πάρα πολύ καλή εκκίνηση. Και λέγαμε και πριν το παιχνίδι με την Eindhoven ότι το φιλικό με τον Παναθηναϊκό ήταν να είχαμε να λέγαμε. Ουσιαστικά αυτό ήταν το τεστ που θα μπορούσε ο Φερέιρα να βγάλει 2-3-4 συμπεράσματα περισσότερα από αυτά που ήξερε. Εντάξει, γιατί προφανώς και έχει μελετήσει και τον περσινό Άγιαξ ο Αμπέλ Φερέιρα, αλλά πρέπει να δει πώς λειτουργεί φέτος χωρίς τον De Jong, χωρίς τον De Ligt, με τον Πρόμη στην επίθεση. Γενικότερα δεν έχει αλλάξει ο De Haag τη φιλοσοφία του, αλλά όταν μπαίνουν νέοι ποδοσφαιριστές και φεύγουν 2 όπως ο De Jong και ο De Ligt, σίγουρα υπάρχουν διαφοροποιήσεις και στο αγωνιστικό πλάνο. Δεν ξέρω αν θα μπορεί να βγάλει σήμερα συμπεράσματα ασφαλή ο Αμπέλ Φερέιρα στο σημερινό φιλικό του Άγιαξ. Θυμίζω 3 το μεσημέρι. Όσοι έχετε χρόνο, κάπου θα το βρείτε και θέλετε να κάνετε και εσείς ένα scouting. Ο Άγιαξ αντιμετωπίζει τη Σίβασπορ. Νομίζω ότι δεν θα αγωνιστούν και πολλοί ποδοσφαιριστές από αυτούς που λογίζονται ως βασικοί. Αυτή είναι η αίσθησή μου. Θα το δούμε στις 3. Θα υπάρχει και ενημέρωση φυσικά μέσα από το ΠΑΟΚ 24. Θα πάμε στο διάλειμμα σιγά σιγά τον και μισή για να επιστρέψουμε να δούμε τι έχουμε, αν έχουμε κάτι στην ομάδα μπάσκετ, να δούμε τις εξελίξεις και στην ομάδα βόλεϊ και στις υπόλοιπες ομάδες του Εραστέχνη ΠΑΟΚ. Έχετε ακόμα 25 λεπτά για να διεκδικήσετε ένα από τα 3 εισιτήρια που δίνουμε σήμερα για το παιχνίδι του ΠΑΟΚ με τον Άγιαξ, 3η 6 Αυγούστου, ώρα 8, στο γήπεδο της Τούμπας. Η διαδικασία η γνωστή και πάντα απλή, χωρίς διαγωνισμούς, χωρίς quiz, γιατί καταλαβαίνω ότι έχετε ήδη την αγωνία σας να μην σας βάζουμε κι άλλα στο κεφάλι. FM και ενώ ΠΑΟΚ, ονοματεπώνυμο, το στέλνετε στο 54526. FM και ενώ ΠΑΟΚ, ονοματεπώνυμο, οπωσδήποτε, στο 54526.
26 και όταν φτάσουμε στις 2 παρα 2, 2 παρα 3 και κάνουμε την κλήρωση και ακούσετε το όνομά σας, ετοιμάστε τα γνωστά ταυτότητα και άμκα, γιατί χρειάζονται απαραίτητος. Λοιπόν, θα πάμε στο διάλειμμα. Τανάξιος είναι παρέα μαζί μας, Στέργιο. Μπορείς να πας εκεί, άμα θέλεις παπούτσια για σένα, άμα θέλεις παπούτσια για κάποιο δώρο, όλα αυτά βρεις στα ΝΑΚ. Είναι πολλά και τα καταστήματα. Και έτσι, Μισχύ Μαρσοτέλους και Πλατεία Αγίας Σοφίας και Μετένιαν Κόσμος και Ελευθέρωση Βενιζέλος για όσους ταξιδεύουν και φυσικά ΝΑΚ.gr με δωρεάν αποστολή και αλλαγή σε όλη την Ελλάδα. Κάνετε εύκολα τις επιλογές σας και έρχονται στον χώρο σας. Και μαζί μας στην δεύτερη ώρα οφτήκας, πλακάκια και είδη υγιεινής, με πάρα πολλές προσφορές για όλο το καλοκαίρι, με το προϊόντα από τους μεγαλύτερους Ισπανικούς και Ιταλικούς οίκους και πάντα φυσικά με δωρεάν μεταφορά στο χώρο σας. Απόλλωνος 37-39 θα βρείτε τον Φτίκα, κάτω Τούμπα, πάνω από τον κήπο του Καλού, τηλέφωνο 2310-905-503. Πάμε στο διάλειμμα και επιστρέφουμε. Λοιπόν, εδώ είμαστε, επιστρέψαμε. Θα μιλήσουμε λίγο με τον Ραφαήλ να μας πει τα τελευταία νέα στην ομάδα βόλεϊ. Έχουμε και εξελίξεις και στην ανδρική ομάδα και στη γυναικεία, αν και τα πράγματα στο ανδρικό βόλεϊ δεν τα βλέπω καθόλου καλά. Οι ομάδες πραγματικά, όχι όλες, αλλά οι περισσότερες από ό,τι καταλαβαίνω δεν έχουν μαντήλι να κλάψουν, αγάπη. Και σε αντίθεση με το handball που βλέπω, υπάρχει μια έτσι, ανανεώσεις πολλές, επιστροφές παικτών που ήταν και παλιότερα στον ΠΑΟΚ και ήταν μέλη της ομάδας που είχε πάει πολύ καλά τότε. Στο handball γίνονται πράγματα, ο Ραφαήλ θα μας πει πολλά περισσότερα. Θα τον έχουμε μαζί μας σε λιγάκι. Για το βόλεϊ που λες, δεν ξέρω ρε, πώς θα πάει η χρονιά. Πώς θα ξεκινήσει μάλλον η χρονιά, με αυτά που διαβάζω δεξιά-αριστερά. Νομίζω ότι είναι μεγάλο το θέμα. Δεν ξέρω, πραγματικά ο αθλητισμός στην Ελλάδα πάει από το κακό στο χειρότερο. Ναι, εκεί που πίστευες ότι υπάρχει μια ανάσα στο βόλεϊ και αρκετές ομάδες άρχισαν να ανεβαίνουν, με αυτά που βλέπουμε τις τελευταίες ημέρες, ειδικά δεν ξέρω πόσο αισιόδοξα είναι τα μηνύματα για τη νέα σεζόν. Στο φινάλε, μήπως θα πρέπει σιγά σιγά να σκεφτούμε να το γυρίσουμε στον ερασιτεχνικό αθλητισμό. Τι να κάνουμε χωρίς λαμπερούς ξένους, όσοι μπορούν και όσοι δεν μπορούν. Νομίζω η κατάσταση είναι δραματική. Λοιπόν, έχουμε τον Ραφαήλ μαζί μας. Καλησπέρα, Ραφαήλ. Καλησπέρα, παιδιά. Βρήκες τον δρόμο, γύρισες στην πόλη μας, εντάξει. Εννοείται, ναι, έχω γυρίσει, είμαι και στους δρόμους και βλέπω γίνεται αυτά. Ανανεωμένος, αυτά ξεκουράστηκες. Πάντα. Στην άδεια νομίζω περισσότερο κουράζεσαι. Να μην πας Ραφαήλ, μην πηγαίνεις. Αν κουράζεσαι, κάτσε εδώ να δουλεύεις, να ξεκουράζεσαι. Ακριβώς. Λοιπόν, έλεγα Ραφαήλ ότι έχω την εντύπωση ότι πολλές από τις ομάδες στη Volley League, το όνομα μας μάρανε, δεν έχουν μαντήλι να κλάψουν. Είχαμε ξαναπεί νομίζω για τις προηγούμενες εβδομάδες ότι πολλές από τις ομάδες που θα συμμετέχουν στο επόμενο πρωτάθλημα περιμένουν τις εξελίξεις όσον αφορά το τηλεοπτικό συμβόλαιο για να πάρουν κάποια χρήματα, να τακτοποιήσουν οφειλές που έχουν από προηγούμενα έτη για να πάρουν και την πολυπόθητη άδεια για το επόμενο πρωτάθλημα. Σήμερα θα είναι μια πρώτη ετοιμοτυπική συνάντηση μεταξύ του νέου Υπουργού Αθλητισμού και των εκπροσώπων της ΣΑΠ. Συνάντηση η οποία θα ήταν κανονικά γνωριμίας. Τώρα έχουν βέβαια πάρα πολλά καυτά θέματα τα οποία πρέπει να συζητηθούν. Είναι το τηλεοπτικό, είναι το θέμα των αδειοδοτήσεων. Θα γίνει μια πρώτη ενημέρωση στις ομάδες για το πώς θα γίνει η διαδικασία για την αδειοδότησή τους και την ερχόμενη Δευτέρα η ΕΣΑΠ θα ενημερώσει τις ομάδες και θα τις καλέσει φυσικά να τακτοποιήσουν τις οφειλές τους από το παρελθόν προκειμένου να μπορέσουν να λάβουν μέρος στο επόμενο πρωτάθλημα. Ήδη είναι και η ΑΕΚ και ο Ηρακλής που έχουν κάποιες οφειλές από παλιότερα χρόνια. Για παράδειγμα ο Ηρακλής έχει τον Χριστοφιδέλη να πληρώσει που έπαιζε πολύ παλιότερα στον Γυραιό. Η ΑΕΚ και εκείνη τα ίδια με παίκτες που έπαιζαν σχεδόν πριν 6-7 χρόνια και περιμένουμε να δούμε πώς θα εξελιχθεί η κατάσταση αυτή και ποιες ομάδες θα καταφέρουν να λάβουν μέρος στο πρωτάθλημα. Δύσκολη κατάσταση πάντως. Δεν μπορείς να είσαι και πολύ αισιόδοξος. Ποιο είναι το αρνητικό σενάριο, το άσχημο σενάριο στο φινάλι? Το άσχημο σενάριο είναι να έχουμε πάλι ομάδες όπως πέρσι με τον Ηρακλή Χαλκίδας που δεν θα δηλώσουν τυπικά συμμετοχή αλλά δεν θα μπορέσουν να παίξουν στην Volley League. Θα πάμε πάλι σε ένα πρωτάθλημα λίγων ομάδων που μπορεί και δύο ομάδες να έχουν ρεπό μέσα στην εβδομάδα. Και σίγουρα αυτό δεν ετοιμάει καθόλου το ελληνικό πρωτάθλημα σε μια χρονιά που και η Εθνική Ελλάδος θα παίξει σε διεθνή διοργάνωση και ο ΠΑΟΚ με τον Ολυμπιακό θα προσπαθήσουν να κάνουν και φέτος το κάτι παραπάνω στην Ευρώπη. Και νομίζω ότι είναι σίγουρα ζημιογόνο
για τον ΕΠΑΟ και τον Ολυμπιακό που επενδύουν στο άθλημα, παίρνουν παίχτες γνωσμένης αξίας, να μην έχουν στην ουσία αντιπάλους εδώ πέρα στην Ελλάδα, για να μπορείτε να γίνετε ένα αγωνιστικό πρωτάθλημα και να μην είναι ένα δίπολο πάντα μεταξύ τους για το ποιος θα κατακτήσει τον τίτλο. Ραφαήλ, στο αγωνιστικό κάτι διαφορετικό σε σχέση με αυτά που λέγαμε την Πέμπτη Παρασκευή, υπάρχει κάτι? Όχι, σε αναμονή είμαστε να δούμε τι θα γίνει με τους τρεις κουβανούς που δοκιμάζονται. Θα έρθει, είπαμε, και όποτε έρθει και ο Κάλβο, και θα περιμένουμε τις αποφάσεις του ΤΑΠ. Προς το παρόν δεν υπάρχει κάτι επίσημο. Εξελίξεις όμως έχει στο γυναικείο βόλεϊ. Ναι, στο γυναικείο βόλεϊ έτσι αλλιώς θέλανε μια πασταδόρα έμπειρη για να καλύψει συγκεκριμένη θέση και να κλείσει στην ουσία το ρόστερ του ΠΑΟΚ. Φαίνεται πως θα είναι η Βραζιλιάνε, η Αλμπουκέρκη. Είναι μια παίχτρια η οποία σίγουρα προκαλεί έκπληξη στο όνομά της που θα έρθει στο ΠΑΟΚ και λόγω του τεράστιου παλμαρέ που έχει με πάρα πολλές επιτυχίες με την εθνική ομάδα της Βραζιλίας. Χρυσή Ολυμπιονίκη το 2008, καλύτερη πασταδόρα στο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα το 10, αλλά και λόγω της ηλικίας κυρίως, γιατί είναι στα 42. Αλλά νομίζω ότι στη θέση της συγκεκριμένη δεν παίζει τόσο πολύ ρόλο η ηλικία. Το είχαμε δει και στους άντρες και με τον Κουρνέτα στο ΠΑΟΚ και με τον Τερζή, ο οποίος συνεχίζει τα 40 του. Θέλει μυαλό η συγκεκριμένη θέση, την έχει μαζί με την εμπειρία η συγκεκριμένη παίκτρια. Και αν έρθει νομίζω στο ΠΑΟΚ, σίγουρα θα είναι μια πολύτιμη βοήθεια. Και μπορούμε να πούμε ότι κινείται έτσι γενικότερη ομάδα handball. Υπάρχουν ανανεώσεις, υπάρχουν επιστροφές. Γίνονται και εκεί πράγματα. Ναι, είχαμε πει και σε αυτές τις προηγούμενες μέρες ότι η ομάδα θα, στην ουσία θα είναι ένα σύνολο από παίκτες έμπειρους από το προηγούμενο ρόστερ με κάποιες προσθήκες νεαρών παίκτων. Ήδη γίνονται οι ανακοινώσεις, υπάρχουν συμφωνίες και με άλλους παίκτες θα συνεχιστούν οι ανακοινώσεις από πλευράς ΑΣ. Θα δούμε αν θα υπάρξει κάποια συμφωνία με ξένο παίκτη. Εντάξει, ο Ολυμπιακός και η ΑΕΚ σίγουρα οι κινήσεις που κάνουν έχουν ξεφύγει πάρα πολύ. Αλλά τουλάχιστον και ο ΠΑΟΚ θα δείξει, φαίνεται, ένα ανταγωνιστικό πρόσωπο και θέλουν οι άνθρωποι του να χτίσουν μια ομάδα για το μέλλον με Έλληνες παίκτες που θα στηριχθεί σε αυτήν ο ΠΑΟΚ τα επόμενα χρόνια. Mm-hmm. Ωραία. Ωραία, Ραφαήλ. Θα σε ευχαριστήσουμε γιατί είσαι και εκτός. Καλή συνέχεια. Θα τα πούμε και τις επόμενες ημέρες. Καλή συνέχεια. Λοιπόν, διαβάζω τέλος του κάβρισμα στα γήπεδα. Ναι, έλα ρε. Σε πρώτη φάση, από ό,τι είδα και τη σχετική ανακοίνωση, σε κλειστούς χώρους διεξαγωγής αθλοπαιδιών, ομαδικών αθλημάτων και αθλητικών εκδηλώσεων. Άρα, σε πρώτη φάση, στα κλειστά γήπεδα μπάσκετ ή βόλεϊ και χάντμπολ κατ' επέκταση. Δεν νομίζω να υπάρχει πολλή εφαρμογή. Ναι, δύσκολο. Μακάρι να υπάρξει. Τα πράγματα έχουν βελτιωθεί σε σχέση με παλιότερα χρόνια, κάποιοι που δεν τα πρόλαβες. Δηλαδή, θυμάμαι παλιά στο Αλεξάνδριο, πραγματικά το νεφος ήταν απίστευτο. Τα τελευταία χρόνια έχει βελτιωθεί κάπως. Ναι, μακάρι να γίνει όντως, να εφαρμοστεί αυτό στο 100%. Δεν ξέρω πόσο εύκολο είναι. Ας είσαι υπέρ να εφαρμοστεί δηλαδή. Φυσικά, αριστερά, γιατί δεν είμαι υπέρ να εφαρμοστεί. Πάτε να καπνίσετε έξω. Στη δουλειά πώς καπνίζεις έξω? Κοινωνικός ρατσισμός, αγαπητέ. Ναι, ναι, πεθάνουν λοιπόν, όλοι για τα δικά σας. Έχουμε Νίκο Μοσχοβίτη. Έχουμε τον Νίκο. Νίκο, τι γίνεται? Γεια σας, παιδιά. Νίκο, υπέρ ή κατά είσαι εσύ? Εγώ ως ένας άνθρωπος που δεν καπνίζω είμαι υπέρ, αλλά βέβαια δεν ξέρω κατά πόσο μπορεί να εφαρμοστεί. Αυτό λέμε, να εφαρμοστεί, γιατί είμαστε υπέρ. Εγώ και εσύ τουλάχιστον. Ναι, και εμένα έχει αρχίσει πλέον να με ενοχλεί η αλήθεια, παρότι μέχρι πριν κάποια χρόνια δεν με ενοχλούσε και τόσο, πλέον έχει αρχίσει να με ενοχλεί αρκετά. Βέβαια από την άλλη, είναι και άλλος που θέλει να καπνίσει, δηλαδή πρέπει και αυτός κάπου να το σεβαστούν. Να βγει λίγο στο διάλειμμα, στο ημίχρονο έξω. Δεν είναι δύσκολο. Συμφωνώ. Για μας δεν είναι δύσκολο, αγάπη. Δεν καπνίζουμε. Γι' αυτό μου καπνίζει, μπορεί να μην είναι. Να το κόψει. Την αγάπη. Συγγνώμη, δηλαδή. Νίκο, εσύ ξεκουράστηκε στην άδεια ή κουράστηκε όπως ο Ραφαήλ που τον είπα να μην ξαναπάει διακοπές? Ξεκουράστηκε. Εντάξει, εσύ το είδες καλά. Τουλάχιστον είσαι ειλικρινής. Μπορεί και ο Ραφαήλ να κουράστηκε, εντάξει. Δεν λέω ότι λέει ψέματα. Μπορεί να τον τρέχανε. Πάμε να δούμε αυτό, πάμε να δούμε το άλλο. Ναι. Συμβαίνουν και αυτά. Εντάξει, κοίτα. Εγώ το έχω πει ότι άμα είναι ειδικά το καλοκαίρι με να πάρει άδεια, δηλαδή άμα δεν πας και κάπου. Δηλαδή, εγώ ας πούμε ότι μέρα δεν πάω και κάπου, έρχεσαι να βαριέμαι, να ξύνουμε, δεν θα μπορώ. Καταλαβες. Αλλά είναι στον άνθρωπο αυτό, εντάξει, στον καθένα. Όχι, να πάμε φίλοι, απλώς εγώ προσωπικά είμαι κατά στο να τρέχουμε όλη την ημέρα. Δηλαδή να παίρνουμε τους χάρτες, να μπαίνουμε στο ίντερνετ και να γυρνάμε όλη τη μέρα. Διαφωνούμε εδώ. Διαφωνούμε. Ανάλογα το μέρος που είσαι, βέβαια. Γιατί μπορεί να πας κάπου κοντά που έχεις ξαναπάει. Δεν θα πάμε μαζί ποτέ διακοπές, οπότε δεν έχουμε θέμα, Νίκο. Ωραία. Εντάξει. Και αν πάμε, μπορείς να τρέξεις, εγώ να κάθομαι. Δεν θα μαλώσουμε. Εμείς οι δύο, αν πάμε. Εντάξει. Αλλά μάλλον δεν θα πάμε κάποτε. Θα δούμε. Δεν ξέρεις πώς θα φέρνει η ζωή. Λοιπόν, Νίκο, περνάνε οι μέρες. Εντάξει, μπαίνουμε και στον Αύγουστο.
Δεν φαίνεται να υπάρχει κάτι στην ομάδα μπάσκετ. Εκτός αν υπάρχει και δεν βγαίνει προς τα έξω, δεν ξέρω τι συμβαίνει, αλλά... Νομίζω είναι λίγο συνδυασμός των δύο. Ναι. Αυτό που είπες. Το δεν υπάρχει τίποτα είναι λίγο υπερβολή. Mm-hmm. Απλά είναι μια πολύ ιδιότυπη κατάσταση αυτή τη στιγμή στην ΚΑΕΠΑΟΚ, η οποία για να αρχίσει να λειτουργεί, τέλος πάντων, να φέρει προπονητή, να κάνει δύο κινήσεις από παίχτες και να αρχίσει να κινείται ουσιαστικά, αυτό το πράγμα εξαρτάται από κάποιον ο οποίος δεν είναι στην ΚΑΕΠΑΟΚ. Δηλαδή από έναν άνθρωπο είναι ο Ιβάν Σαββίδης. Νομίζω ότι οι επαφές που γίνονται και τέλος πάντων όλο αυτό το προηγούμενο διάστημα σε αυτό αποσκοπούν, από τη στιγμή που από πουθενά δεν βγαίνει αρνητικότητα σε αυτό το πράγμα, δηλαδή ούτε από την πλευρά των ανθρώπων που κάνουν τις επαφές, ούτε από το περιβάλλον του Ιβάν Σαββίδη βγαίνει μια αρνητικότητα σε αυτό το πράγμα, δηλαδή όσον αφορά τη στήριξη, την οικονομική και τη βοήθεια, νομίζω το μόνο που έχει να κάνει, αυτό που έχει να κάνει μάλλον, που είναι το σημαντικό, δηλαδή το να μπουν κάποια χρήματα ουσιαστικά ή να δοθούν κάποια χρήματα, ούτως ώστε εδώ η ΚΑΕ να αρχίσει να λειτουργεί λίγο κανονικότερα, ή μάλλον να λειτουργεί κανονικά, να φέρει ένα προπονητή, να ξεκινάει να κάνει επαφές με παίχτες για να έρθουν και να τους κλείσει. Δεν ξέρω τόσο μεγάλη απόσταση, απλά επειδή μιλάμε για την οικογένεια Σαββίδη, ξέρουμε όλα αυτά τα χρόνια ότι η διαδικασία αυτή τέλος πάντων πολλές φορές μπορεί να παίρνει παραπάνω από όσο μπορεί να περιμένουμε. Δεν λέω φυσικά ότι όλα είναι καλά, ούτε ότι ξαφνικά θα δοθούν τόσα πολλά χρήματα και πάω θα κάνει ένα πολύ μεγάλο budget και όλα αυτά. Απλά λέω ότι πολλά πράγματα μπορεί να γίνονται, τέλος πάντων συζητήσεις να υπάρχουν και επαφές και να μην μαθαίνονται και τόσο. Ναι. Μπαίνουμε πάντως σε ένα τελικό στάδιο, δηλαδή πια φεύγει ο Ιούλιος, ξεκινάμε, μπαίνει ο Αύγουστος, συνήθως οι ομάδες αρχίζουν και μαζεύονται μετά το 15 Αύγουστο, δηλαδή πιθανολογώ ότι και όπως κάθεται φέτος και ο 15 Αύγουστος και η Δευτέρα 19-20 Αυγούστου αρχίζουν να μαζεύονται όλοι. Φέτος ξεκινάει και πιο νωρίς το πρωτάθλημα. Μην το ξεχνάμε αυτό. Νομίζω ότι 28. Αν θυμάμαι καλά, τέλη Σεπτεμβρίου ξεκινάει 28, το πρωτάθλημα. 28 νομίζω. Ακριβώς. Συνήθως ξεκινούσε από το 10ήμερο Οκτωβρίου, φέτος έχουμε και 10 μέρες πιο πριν. Θέλω να πιστεύω ότι μέσα στις επόμενες ημέρες ο ΠΑΟΚ θα είναι σε θέση να ανακοινώσει τον προπονητή και να αρχίσει να ανακοινώνει και παίχτες. Να κάνει επαφές με παίχτες, γιατί αυτή τη στιγμή, όπως αντιλαμβανόμαστε, τα πάντα είναι παγωμένα. Αυτό θέλω είναι παγωμένα γιατί δεν υπάρχουν χρήματα. Εάν αύριο είχαμε πρώτη προπόνηση, ποιοι παίχτες θα δίνουν το παρόν αύριο? Πολύ καλή ερώτηση. Ή σήμερα, μάλλον σήμερα. Πολύ καλή ερώτηση. Ποιοι θα ήταν στο παρατάκι? Ο Μαργαρίτης, mm-hmm. ο Χρυσικόπουλος που σήμερα που μιλάμε ακόμα είναι εδώ. Δεν έχει κλείσει την Άγγλια ακόμα. Όχι, και δεν νομίζω ότι είναι τόσο εύκολο όσο περάθηκε σε αυτή τη φάση. Mm-hmm. Ο Σχίδας. Ναι. Ο Καραμανόλης, ο Καράσκης, μικρή, αυτή. Αυτή η πέντε που ήταν... Σήμερα που μιλάμε, έτσι. Αυτή η πέντε... Σήμερα, ναι, σήμερα δεν ξέρω. Σήμερα, ναι. Ναι. Αυτή η πέντε που ήταν και πριν από ένα μήνα, δηλαδή δεν είχαμε πολύ στους πέντε. Ναι. Κάτι ναι, και αυτό, ναι, 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 ναι. Απλά ξαναλέω ότι το να γίνουν κάποιες κινήσεις, εφόσον φυσικά υπάρχουν τα χρήματα, δεν είναι τόσο δύσκολο. Δηλαδή, από τη στιγμή που θα υπάρξει έτσι, πορεία χρημάτων στην ΚΑΕ από την πλευρά του Ιβάν Σαββίδη, νομίζω ότι οι επόμενες κινήσεις δεν είναι ούτε τόσο μακριά, τόσο δύσκολο να γίνουν. Έτσι, απλά το θέμα είναι γιατί πόσα θα μιλάμε και αν μιλάμε για ένα ποσό το οποίο θα μπορεί άμεσα να τρέξει τέτοιες καταστάσεις. Αυτό νομίζω το ξέρουν καλύτερα αυτοί οι οποίοι έχουν τέλος πάντων κάνουν τις επαφές με την οικογένεια Σαββίδη. Ξαναλέω, δεν είναι τα πράγματα καλά, αλλά δεν είναι και τόσο μακριά τέλος πάντων αυτό που περιμένουμε να δούμε. Δηλαδή, αυτό που περιμένουμε να δούμε είναι ο ΠΑΟΚ να ανακοινώσει ένα προπονητή. Έτσι, ναι. Αυτόν ο οποίος θα τρέξει τέλος πάντων την ομάδα της επόμενης σεζόν, όποιος και είναι αυτός, είτε είναι ο Φλεβαράκης. Το όνομα του Βλαχομέρωβος βγήκε, δεν ξέρω κατά πόσο μπορεί να προχωρήσει. Ναι. Δηλαδή, να μπει ο ΠΑΟΚ τη νέα σεζόν, αυτός ο ΠΑΟΚ τη νέα σεζόν, με ξένο προπονητή κιόλας. Έτσι, παρότι ο Μούλα είναι ένας άνθρωπος που γνωρίζει πολύ καλά τον ΠΑΟΚ προηγούμενης παρουσίας του. Μπορεί και ο ίδιος να το βλέπει σαν μια ευκαιρία, γιατί ο Μούλα ως προπονητής τον είναι στην εθνική ομάδα του Κωσόβο, αν θυμάμαι καλά, ψάχνει μια τέτοια ευκαιρία, δηλαδή να βρεθεί σε μια ομάδα που μπορεί να έχει κάποιες δυνατότητες, που παίζει και στην Ευρώπη, όπως θα είναι να παίξει ο ΠΑΟΚ χρόνο. Αλλά
δεν νομίζω ότι είναι και τόσο εύκολο το να ξεκινήσει η ομάδα του ΠΑΟΚ του χρόνου με ξένο προπονητή. Ακόμα και ένα αυτός είναι ο Μουλαμέργος, ένας άνθρωπος που γνωρίζει πολύ καλά εδώ την κατάσταση. Τέλος πάντων, έχει περάσει στο παρελθόν. Για μένα λοιπόν το σημαντικό είναι αυτό, να από τη στιγμή που θα υπάρχουν χρήματα όντως, πέρα από τις επαφές και τις συζητήσεις, να ανακοινώσει η ομάδα ένα προπονητή, να ξεκινήσει να τρέχει, να ανακοινώσει κάποιους παίχτες για να έχει σιγά σιγά να δημιουργεί ρόστερ. Έτσι. Γιατί πλέον ο καιρός έχει περάσει πολύ σχερός μάλλον, και πρέπει να μπει σε αυτή τη διαδικασία. Το τι και το πώς και μια νέα διοίκηση επίσης, έτσι. Αυτή η διοίκηση η οποία έχει το μεταβατικό ρόλο είναι μέχρι τις 6 Σεπτεμβρίου. Ναι. Το τριμελές αυτό το σίγμα με προσωρινό πρόεδρο τον Άρη τον Καρακούση και μέλη τον Χρήστο Καραμπέρι και τον Πόλο τον Κατσιόρα έχουν ισχύ μέχρι 6 Σεπτεμβρίου. Ή 9 Σεπτεμβρίου. Εκεί λίγο το μπερδεύω, αλλά είναι τέλος πάντων στο πρώτο δεκαήμερο του Σεπτεμβρίου έχει ισχύ αυτή η διοίκηση προδικίου. Οπότε θα πρέπει στο επόμενο βήμα να είναι και το πώς θα βγει το νέο ΔΣ της ΚΑΕ. Ναι. Ποιος θα είναι πρόεδρος και από ποιος θα αποτελεί το ΔΣ. Έτσι. Και όλη αυτή η κουβέντα που συνδελαμβάνεστε γίνεται πάντα σε επαφή με την οικογένεια Σαββίδη. Γι' αυτό λέω λοιπόν ότι μπορεί να αυτή τη στιγμή υπάρχουν στο 0, αλλά το να φτάσει στο 4 για παράδειγμα. Δεν απέχει πολύ. Από τη στιγμή που μπουν τα χρήματα, που υπάρχουν χρήματα, δεν απέχει και πάρα πολύ. Ναι. Έτσι. Αλλά όσο μένει στο 0, υπάρχει ανησυχία και είναι φυσιολογικό. Ναι, αυτό πήγα να σου πω. Ότι δεν μπορεί να αδικήσει ούτε στο ελάχιστο του λίγου που νοιάζονται και ασχολούνται με την ομάδα μπάσκετ, ότι ναι, τα βλέπουν όλα μαύρα. Ναι. Δεν μπορεί να πει ότι κάτσε ναι, γιατί τα βλέπει μαύρα, δε τα και λίγο γκρι. Ναι, ναι. Τώρα που μιλάμε, εντάξει. Ναι. Πάντα κρίνουμε με αυτά τώρα. Το τι θα γίνει στο μέλλον, μακάρι να γίνουν όλα όπως πρέπει να γίνουν και ακόμα καλύτερα. Αλλά τώρα που μιλάμε, ένας φίλος του ΠΑΟΚ που πονάει για τον μπάσκετ δεν μπορεί να είναι αισιόδοξος. Ναι. Νομίζω. Εντάξει. Συμφωνούμε σε αυτό. Απλά αυτό που λέω είναι ότι από τη στιγμή που από όσο βγαίνει μέχρι τώρα, έτσι, σε επαφές που γίνονται από τους ανθρώπους που τις κάνουν με την οικογένεια Σαββίδη, υπάρχει καλό κλίμα και υπάρχει διάθεση στήριξης. Το μόνο που μένει είναι αυτή η στήριξη να αποτυπωθεί. Γι' αυτό λέω λοιπόν ότι στιγμή που θα αποτυπωθεί, νομίζω ότι ο ΠΑΟΚ θα φτάσει σε ένα σημείο να κάνει κινήσεις άμεσα για να γεμίσει σιγά σιγά το ρόστερ και να δούμε από εκεί και πέρα τι ρόστερ θα κάνει για την επόμενη σεζόν. Πάντως σήμερα που μιλάμε 29 Ιουλίου και εγώ καταλαβαίνω αυτό που λέω Στέργιο, ότι το να υπάρχει ανησυχία είναι απόλυτα φυσιολογικό. Και συμφωνώ κι εγώ. Αλλά θα δούμε πώς θα είναι οι επόμενες μέρες, το επόμενο διάστημα, γιατί δεν ξέρω κατά πόσο θα είναι οι επόμενες μέρες. Ναι. Μιλάμε για το επόμενο διάστημα. Ωραία. Ευχαριστούμε, Νίκο. Καλό μεσημέρι. Καλό μεσημέρι. Λοιπόν, αυτά και από τον Νίκο να μας πει, μας είπε μάλλον κάποια πράγματα για τον μπάσκετ. Ουσιαστικά, εγώ αυτό που καταλαβαίνω είναι ότι πάλι σε αναμονή είμαστε και περιμένουμε εξελίξεις. Ναι. Οπότε το επόμενο διάστημα θα ξεκαθαρίσουν όλα. Κάνουμε σιγά σιγά την κλήρωση. Ή θες να δώσουμε κανένα δυο λεπτά ακόμα. Είναι, όχι. Παραπέντε είναι για να προλάβουμε, να προλάβουμε όλοι. Λοιπόν, μη στέλνετε άλλα μηνύματα για σήμερα. Να μαζέψω λίγο αυτά που έχουμε μέχρι τώρα. Φαντάζομαι και αύριο θα δώσουμε. Καταλαβαίνω την αγωνία όλων σας, αυτοί που δεν έχετε εισιτήρια διαρκείας. Ό,τι μπορέσουμε θα κάνουμε. Τρία σήμερα, να δούμε αν μπορούμε και τρία αύριο ή και μεθαύριο. Θα δούμε. Μη στέλνετε άλλα μηνύματα. Κάνε μια τελευταία ανανέωση. Και τέλος. Λοιπόν, παρέα μαζί μας μέχρι να βρούμε λίγο πόσα είναι συνολικά τα μηνύματα, γιατί γίνεται ένας χαμός. Ήταν τα ΝΑΚ. Με πολλές επιλογές για άνδρες, γυναίκες και παιδιά σε παπούτσια, αξεσουάρ και τσάντες. Είναι πολλά και τα καταστήματα. Και έτσι, μισή μέρα στο τέλος, το πιο καινούριο απ' όλα. Πλατεία Αγίας Σοφίας εδώ και πολλά χρόνια. Mediterranean Cosmos. Ελευθέρως Βενιζέλος για όσους ταξιδεύουν αυτό το διάστημα. Και NAC.gr. Μπαίνετε, κάνετε τις επιλογές σας και έρχονται δωρεάν στον δικό σας χώρο. Και ο μέγας οργός του ΠΑΟΚ ή στοίχημα.gr ήταν μαζί μας. Ποδόσφαιρο, μπάσκετ, βόλεϊ, τένις, φόρμουλα, ό,τι θέλετε υπάρχει στοίχημα. Μπαίνετε από κινητό, τάμπλετ ή υπολογιστή. Παίζετε και κερδίζετε. Υπάρχει και το σερί και φυσικά live καζίνο. Και εκεί με πολλά κέρδη και επιλογές. Λοιπόν, αγάπη, θέλω τρία νούμερα από το 1 μέχρι το από το 1 μέχρι το 62. Λοιπόν, το 60, το 8 και το 21.
Λοιπόν, Κλαδάκης Στέλιος, το κινητό σε 3.98, το 21, Χρήστος Χριστίδης, το κινητό σε 2.44 και το τρίτο στήριο για σήμερα, Καραντάκη Δήμητρα, το κινητό σε 905. Λοιπόν, Κλαδάκης Τέλειος, το κινητό σε 38, Χρήστος Χριστίδης, το κινητό σε 244 και Καραντάκη Δήμητρα, το κινητό σε 905. Θα επικοινωνήσει τώρα σε λίγο η Μαριλής μαζί σας. ΑΜΚΑ και ταυτότητα έχετε. Ετοιμάστε ταυτότητα και ΑΜΚΑ, για να μην τρέχετε τελευταία στιγμή. Και θα δούμε αύριο πόσα εισιτήρια θα κληρώσουμε. Ξέρετε, πάντα δίνουμε όσο μπορούμε περισσότερα. Την ώρα που ο Λέο Μάτος είναι σε Σαντορίνη, Στέριο, με τη σύζυγο. Πήγε. Και ανέβηκαν κάποια stories από εκεί πέρα. Και όλοι οι υπόλοιποι περισσότεροι τουλάχιστον είναι στη Χαλκιδική. Ο Λέο Ζαμπά είναι εδώ, στη Θεσσαλονίκη. Και δουλεύει, Στέριο. Τι δουλεύει, πού? Ανέβασε και αυτό ένα story από γυμναστήριο. Μπράβο το Λέο. Α, κάτσε, έχει και story ο Άρντα. Όπα, ο Άρντα, έλα. Αεροπλάνο. Έρχεται ο Άμπρερ. Πώς το είπε στο καραόκι την προηγούμενη εβδομάδα, πάλι καλά που δεν είμαι εγώ εκεί. Ναι, ναι. Να σκέφτεσαι όλους. Είσαι τυχερή. Τυχερή είμαστε που δεν είσαι εκεί. Αυτό είναι τυχερή. Λες να μπει και στο αεροπλάνο για Ελλάδα, να το δούμε. Μπορεί να μπει και για Μύκονο. Γιατί όχι. Του αρέσει η Μύκονος. Τα νησιά, η Σαντορίνη γενικότερα πάει. Ναι. Την άλλη φορά που τον περίμεναν στη Σαουδική Αραβία οι Σαουδάρδες, που τον είσαι, Μύκονο ή Σαντορίνη. Τι σα θυμάμαι αυτό, αρέσει η Μύκονο ήταν. Νομίζω Μύκονο ήταν. Το είχε κάνει και αυτό, ε. Περιμένανε για υπογραφές. Ναι. Συμφώνησε ο Πάουκ με την. Δεν θυμάμαι την ομάδα. Συμφώνησε και ο Άρντα. Α, Μύκονο πρέπει να ήταν. Και ξαφνικά φωτογραφία από ένα μπαλκόνι. Ναι, 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 ναι. Μύκονο ήταν. Τώρα θυμάμαι το σκηνικό. Και με κάποιον ήταν γνωστό, νομίζω. Ή τον είχε. Κάτι είχε ανεβάσει αυτό. Δεν θυμάμαι τώρα τι ακριβώς. Χάλασε φυσικά τον deal με τους Σαουδάραβες που δεν έχουν και πολύ υπομονή με αυτά. Τον έκλεισε ο Πάουκ συμφωνία με τη Φεϊρένσε. Δηλαδή, και εκεί κάτι συνέβη. Στη Σαουδική Αραβία. Είναι λίγο δύσκολα. Πάνε Πορτογαλία. Μια χαρά είναι. Εκεί... Και στην Πορτογαλία μπόρεσε να αφήσει το... κατάφερε να αφήσει το στίγμα του σε 2 μέρες. Εκεί έγιναν άλλα. Το κυνηγούσαν οι ποδοσφαιριστές. Ναι. Μετά από συμβουλές των συζύγων τους. Ναι. Προφανώς, εντάξει, ήταν άλλη μια πλεκτάνη για τον. Ναι. Το κυνηγάει όλη η κοινωνία, το καλό παιδί αυτό. Τέλος πάντων, ο Άρντα, το έχουμε πει. Άρντα... Το παιδί, δεν ξέρω τι λύση θα μπορέσει να βρει ο Πάουκ, γιατί πραγματικά είναι πολύ δύσκολη περίπτωση. Λύση ο Πάουκ μπορεί να βρει, για τον Άρντα δεν ξέρω αν υπάρχει λύση. Όχι, για τον Άρντα μακάρι, ούτε εγώ ξέρω αν υπάρχει λύση. Μακάρι να έρθει φώτιση στο κεφάλι του, γιατί όντως είναι ένας σπουδαίος ποδοσφαιριστής. Δεν μας έχει κάνει κάτι. Βασικά αυτό κάνει κακό στην καριέρα του. Ίσως το έχει κάτι ήδη βέβαια. Μακάρι αυτό δεν που να σώζεται κάτι. Το περιστατικό κατά τη διάρκεια του Κόπα Αφρικα να είναι το τελευταίο. Και όντως να έχει αλλάξει μυαλό, να αποχωρήσει μία από τον ΠΑΟΚ, γιατί είναι δεδομένο ότι στον ΠΑΟΚ δεν υπάρχει χώρος για τον Άρντα. Ναι. Και στην επόμενη ομάδα της καριέρας του να αρχίζει να παίζει ποδόσφαιρο, για να χαρούν, και δεν το λέω ειρωνικά, και οι φίλοι του, που είναι πάρα πολλοί, και να λέμε και να καταγράφουμε την πρόοδο του Άρντα. Βέβαια, μετά θα έχουμε τα άλλα. Τι. Τον αφήσετε και έφυγε και βγάζει μάτια. Δεν νομίζω ότι υπάρχουν πλέον πολλοί που μπορούν να το πούν αυτό. Δηλαδή, ευκαιρίες πήρε. 1, 2, 3, 4, εντάξει, φτάνει. Θα σας θυμίσουμε και αύριο, θα κάνουμε ρεπορτάζ να δούμε τι ισχύει και πώς θα κυλήσει σήμερα η διαδικασία για τα εισιτήρια των ανέργων. Οπότε στην αυριανή εκπομπή θα σας πούμε, θα υπάρχει ακόμα χρόνος, πώς θα δηλώσετε συμμετοχή να μπείτε στην κλήρωση για τα 1000 εισιτήρια διαρκείας στη θύρα 7 του γηπέδου της Τούμπας. Μαζί μας ήταν τη δεύτερη ώρα και ο Φτίκας, πλακάκια και διγινής, με το προϊόντα από τους μεγαλύτερους ισπανικούς και ιταλικούς οίκους, πάρα πολλές προσφορές, πραγματικά πάρα πολλές προσφορές, στις καλύτερες τιμές της αγοράς, σε επιλεγμένα είδη για όλο το καλοκαίρι. Θα βρείτε τον Φτίκα Απόλλωνος 37-39 κάτω Τούμπα, πάνω από τον κήπο του Καλού, τηλέφωνο 2310-905-503. Φτάσαμε στο τέλος. Ακολουθεί ο Γιώργος Παναγιωτίδης από τις 2 μέχρι τις 3. Στη συνέχεια θα ακολουθήσει ο Γιώργος Ζαγόρας, οπότε μένετε. Όχι, άδεια. Ποιος? Ο Γιώργος. Παναγιωτίδης με άλλους δύο. Είναι σε άδεια ο Γιώργος, ο διευθυντής. Καιρός ήτανε. Να ξεκουραστεί και ο Γιώργος Ζαγόρας. Οπότε 2 με 5 θα είναι μαζί σας ο Γιώργος Παναγιωτίδης στο Λίμπρο 107,4. Καλό μεσημέρι να έχετε. Ραντεβού με το ΠΑΟ 24 λίγα λεπτάκια μετά τις 12 αύριο, όπως κάθε μέρα από Δευτέρα μέχρι Παρασκευή.